Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Την Κυριακή με τη Real News, Compact Disc Club, Radio Italia. Ό,τι καλύτερο από την ιταλική μουσική σκηνή σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, η Ρωμή της Κωνσταντινούπολης και η τελευταία αναλαμπή της ελληνικής κοινότητας. Ακόμη, ένας τυχερός αναγνώστης κερδίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο πόλης Peugeot 108 και άλλοι 10 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Κώστας Μακεδόνας. CD του αγαπημένου ερμηνευτή με 12 υπέροχα τραγούδια. Αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα. Δώσε μου πίσω την υπόλοιπη ζωή μου και σου υπόσχομαι πως δεν θα σ' αγαπώ. Μαζί η κυρία Dalloway της Virginia Woolf, το κορυφαίο μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που σκιαγραφεί την ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά μαζί Δευτέρα βράδυ στο τακτικό εβδομαδιαίο ραντεβού μας στον Ενικό με προσκεκλημένο. Σήμερα, φτιάξτε μου το ακουστικό παρακαλώ στο κοντρόλ, ξεκινάμε θορυβωδώς. Με προσκεκλημένο τον κύριο Απόστολο Τζιτζι Κώστα, υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Τζιτζι Κώστα. Μάλλον οι συνυποψήφοι σας πρέπει να κάνουν τα παράσιτα στο ακουστικό μου. Αλλιώς δεν εξηγείτε. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό σε καμία εκπομπή μέχρι τώρα. Καλησπερίζω την κυρία Κάτια Μακρύ, αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ της Αγοράς και πολιτική σχολιάστρια του Star και Real FM. Καλησπέρα. Καλησπερίζω τον κύριο Τάκη Χατζή. Παλαιό συνάδελφο, έμπειρο, με άσπρα μαλλιά, που είναι εδώ. Μαζί μου μεγαλώσατε. Για να συνεπικουρήσει τη σημερινή μου προσπάθεια. Τον γνωρίζετε από την πολιτική του εκπομπή στην τηλεόραση του Sky, από το ραδιόφωνο του Sky και από το εκπληκτικό site του, το newpost.gr. Τα είπα όλα καλά, κύριε Χατζή. Τέλεια. Καλώς ορίσατε. Τέλεια. Ευχαριστώ. Θα θέσουν ερωτήματα, θα παρέμβουν και θα σχολιάσουν και οι συμπολίτες μας που είναι σήμερα εδώ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Ξεκινώ τη συνέντευξή μας με τον κύριο Τζιτζι Κώστα, ρωτώντας, είστε ο μόνιμος αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας? Είστε ο μόνιμος αντάρτης που πάει κόντρα και απέναντι στους αρχηγούς και απέναντι στους πρώην πρωθυπουργούς? Και ρωτώ, διότι έχει δημιουργηθεί η αίσθηση εδώ ότι πέραν της ανταρσίας με την οποία οδηγηθήκατε στην κάθοδό σας για περιφερειάρχης και όχι για δήμαρχος Θεσσαλονίκης όπως ήθελε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, πέραν του γεγονότος ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, είναι κοινό μυστικό ότι σας είπε «περίμενε, μην βιάζεσαι, μην κατέβεις τώρα για αρχηγός», αλλά εσείς τον αγνοήσατε και προχωρήσατε. Πετάξατε και εκείνο το κακόγουστο αστείο πριν από λίγες μέρες όταν ερωτηθήκατε αν θα κάνατε τον Αντώνη Σαμαρά επικεφαλής στο κοινοβούλιο στην περίπτωση που εκλεγείτε αρχηγός, και δώσατε την αίσθηση ότι έχετε διαρρήξει πλήρως τη σχέση σας με το παρελθόν του κόμματος. Αυτά δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικόλαο. Πώς δεν υπάρχουν? Πάω κόντρα μόνο με ό,τι διαφωνώ. Αυτά ό,τι είπα στην ερώτησή μου, όχι απλώς υπάρχουν, είναι επιβεβαιωμένα 1000%. Θα σας απαντήσω όμως ένα-ένα, γιατί παρακαλώ. Πάρατε πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, με ρωτήσατε αν πάω κόντρα γενικά. Σας απαντώ. Πάω κόντρα μόνο όταν θεωρώ ότι κάτι είναι λάθος. Και ακολουθώ πάντα αυτό που μου υποδεικνύει η συνείδησή μου. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι το σωστό. Για την περιφέρειά μου, για την παράταξή μου, για τη χώρα μου, ανάλογα. Τώρα. Η συνείδηση ή η φιλοδοξία? Όχι, η φιλοδοξία. Γιατί σε αυτά τα δύο που ανέφερα, δηλαδή στην περιφέρεια και στην εκλογή αρχηγού, ήταν και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε η καρέκλα μπροστά. Όχι. Η καρέκλα του περιφερειάρχη και τώρα η καρέκλα του αρχηγού. Αλλά αφήνουμε να πάνε τα προηγούμενα, θα γυρίσουμε σε αυτά. Να σας πω για το θέμα της φιλοδοξίας. Γιατί δεν είναι έτσι, ξέρετε. Πριν πάρω τις αποφάσεις μου, πολλοί μου έλεγαν, και εσείς ήσασταν ένας από αυτούς, αν θυμάστε με το tweet που σηκώσατε μόλις ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, ότι βιάζομαι. Και προβληματίστηκα πολύ έντονα πριν πάρω τις όποιες αποφάσεις μου. Αν ήθελα να πάω με την λογική της προσωπικής φιλοδοξίας, να είστε σίγουρος ότι θα περίμενα 4 χρόνια στην ασφάλεια που μου παρέχει η θέση του Περιφερειάρχη, να φύγουν τα δύσκολα από τη χώρα, να φύγουν τα δύσκολα από την παράταξή μας. Ναι, αλλά δεν ξέρατε αν θα ξαναβρείτε την ευκαιρία. Να τα βγάλει μισό λεπτό. Γιατί? Δεν το ξέρετε αυτό. Στην πολιτική είμαι 38 χρονών. Η ζωή χρονών. Δεν φέρνει τις ευκαιρίες πολλές φορές. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι 38 χρονών. Είναι δυνατόν να αισθάνομαι ότι στα 38 μου δεν θα έρθουν ευκαιρίες, αν υπήρχε λόγος να κάνω κάποια τέτοια κίνηση? Μπορεί να αργήσουν. Ακούστε να σας πω. Αν εκλεγεί ένας αρχηγός που θα πετύχει, μπορεί να αργήσει η ευκαιρία. Να σας πω λοιπόν, να σας απαντήσω. Πόσο έμεινε ο Κώστας ο Καραμαλής, πόσο έμεινε αρχηγός, 15 χρόνια. Αν έπαιρνα τις αποφάσεις. Για σκεφτείτε, 38 και 15 ήρθατε στα 53, που είμαι εγώ. Μια χαρά, νεότατος. Αυτό λέω. Λέω ότι η ευκαιρία πότε θα ξανάρθει. Ναι, αλλά σε άνθρωπο 38 χρόνια αντιλαμβάνεσαι ότι οι ευκαιρίες υπάρχουν. Δεν είναι σε 50. Σύμφωνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως. Αν έπαιρνα την απόφασή μου με βάση την προσωπική φιλοδοξία, θα περίμενα να φύγουν τα δύσκολα από τη χώρα, να φύγουν τα δύσκολα από την παράταξή μου, να βγάλουν άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά και να έρθω μετά
να καλλιεργήσω το προφίλ μου 4 χρόνια. Μα τώρα είναι τα δύσκολα ή τα εύκολα για την παράταξη? Τώρα είναι τα δύσκολα, κύριε Αφού είναι περίοδος αντιπολίτευσης. Μα αστειεύεστε. Με το ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόζει μνημόνιο. Τι πιο εύκολο δηλαδή? Εγώ λοιπόν την απόφασή μου την πήρα καθαρά με παραταξιακή συνείδηση και με βάση το συμφέρον της παράταξής μου και της χώρας μου. Η οποία τι λέει? Ότι εγώ μπορεί να έχω χρόνο, αλλά χρόνο δεν έχει παράταξή μου. Μπορεί να έχω εγώ χρόνο, αλλά χρόνο δεν έχει η χώρα μου. Δηλαδή, ένα λεπτό σήμερα, τώρα. Με συγχωρείτε. Σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείτε πως οι άλλοι τρεις υποψήφοι είναι καταστροφή για την παράταξή σας. Ακούστε, γιατί όταν μου λέτε ότι πήρα την απόφασή μου με κριτήριο την παράταξή μου, ναι, αυτό σημαίνει ότι θεωρείτε ότι είτε εκλεγεί ο Μεϊμαράκης, είτε ο Μητσοτάκης, είτε ο Άδωνης Γεωργιάδης, η παράταξη δεν έχει κανένα μέλλον. Και σας ρωτώ γιατί σας άκουσα να λέτε για το Μεϊμαράκη ότι είναι επιλογή ήττας. Αν πίστευα ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση που θα μπορέσει να ξαναμεγαλώσει την παράταξή μας, που θα μπορέσει να την ξανακάνει ελκυστική στην κοινωνία, δεν θα κατέβαινα, κύριε Χατζηνικόλα. Αυτό σας λέω. Δεν είναι προσωπική υπάρχει φιλοδοξία. Υπάρχει ένα πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία. Να κατέβω. Είναι η αναγκαιότητα που αισθάνθηκα. Υπάρχει ένα να πρόσωπο. Βγω μπροστά στα δύσκολα. Υπάρχει να ένα πρόσωπο αυτό στη Νέα Δημοκρατία που αν κατέβαινε τώρα για αρχηγός, εσείς δεν θα κατεβαίνατε? Είναι πολύ θεωρητική η ερώτησή σας. Δεν, αν παράδειγμα, λέω, μπροστά, αν κατέβαινε ο Καραμανλής. Υποψήφιος. Νομίζω ότι αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επέλεγε να κατέβει αρχηγός, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος υποψήφιος στην παράταξη. Είναι προφανές. Μάλιστα. Πείτε μου όμως για τις σχέσεις σας με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Οι σχέσεις μου είναι μια χαρά, κύριε Χατζηνικολάου. Αν είναι έτσι μια χαρά, πώς είναι οι δύο τρομάρες? Δηλαδή, με συγχωρείτε. Ακούστε, με συγχωρείτε. Προσπαθείτε, όχι εσείς προσωπικά. Προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να δημιουργήσουν μια αίσθηση ότι όποια κριτική ασκώ, προσωποποιείται. Δεν είναι έτσι. Ακούστε, εγώ τιμώ την ιστορία της παράταξης. Σας θυμίσω κάτι, μου επιτρέπετε. Τιμώ, Νικολάου, ναι, αλλά να τελειώσει την απάντηση. Όχι, όχι, είναι γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Να ολοκληρώσω λίγο την απάντηση. Από το 2004 έχουμε χάσει λοιπόν, πάνω από... Ακούστε με, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω όμως την απάντηση. Ας ολοκληρώσει την απάντηση και το λες μετά, κύριε Τάκη. Θα είμαστε εδώ. Το χαρτί που κρατάς, τι θα πάρει? Θα είμαι εγώ νύχτα, εσείς θα είστε. Θα είστε κι εσείς βέβαια μαζί μας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να το απαντήσουμε αυτό. Εγώ τιμώ την ιστορία της παράταξής μου και τιμώ όλους τους αρχηγούς που υπηρέτησαν αυτή την παράταξη. Γιατί όλοι άφησαν θετικό πρόσημο και στην παράταξη και τη χώρα. Από εκεί πέρα όμως γίναν λάθη. Και αν αυτά τα λάθη εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν τα κοιτάξουμε κατάματα, δεν τα συζητήσουμε, δεν τα βάλουμε κάτω, δεν πρόκειται ποτέ να πείσουμε ξανά τους πολίτες ότι αλλάξαμε ουσιαστικά. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ναι, κύριε Το ερώτημά μου, κύριε Τζιζικό, ήταν το εξής και συγγνώμη που προσπάθησα να σας διακόψω, δεν το έκανα για να την κάνει ολοκληρωμένη την απάντηση. Σε συγχωρούμε όλοι. Γιατί, όχι, από τον κύριο, όχι εσείς. Όταν η Νέα Δημοκρατία κλήθηκε να κυβερνήσει, έχετε δηλώσει, διαβάζω ακριβώς την δήλωσή σας, δεν εφάρμοσε την ιδεολογία της σε βαθμό που έπρεπε. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν εφάρμοσαν την ιδεολογία τους. Είναι γνωστό. Παρέκλεινε από την ιδεολογία. Έτσι είπατε. Δεν εφάρμοσαν. Τώρα το τι λέτε τώρα εδώ δεν ξέρω. Αλλά σας λέω ότι έχω πει. Παρέκλεινε από την ιδεολογία. Είπατε, της, και όταν είπατε για τον κύριο Σαμαρά, είπατε είναι αστεία πράγματα όσα φημολογούνται περί συνεννόησης και κακόγουστο αστείο ότι θα είναι αντιπρόεδρος, που σας είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να κάνω το ερώτημα. Μα έχετε κάνει δίτρια. Όχι ένα, δεν έχω κάνει κανένα. Απαντήσω σε αυτά. Θέλετε, δεν ρωτάω. Θέλω ασφαλώς, αλλά επειδή αναφέρεστε σε κάποια πράγματα, να μην τα ξεκαθαρίζουμε. Το ερώτημά μου το εξής. Μπορεί μια κυβέρνηση να είναι επιτυχημένη από τη στιγμή κατά την οποία κρίνεται με αλφαγιώτα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ακολούθησε τον ιδεολογικό της προσανατολισμό? Μάλιστα. Είναι δυνατόν, σας ζητώ συγγνώμη, να θεωρείτε ότι δεν έχετε κανένα προηγούμενο τον κύριο Σαμαρά όταν η όποια συνεργασία μαζί του θεωρείται κακόγουστο αστείο για εσάς? Εγώ αυτά ήθελα να ρωτήσω. Πολύ ωραία. Και συγγνώμη για απαντήσω. Όχι, απλά θέλω να ξεκαθαρίζουμε, γιατί ξέρετε όταν κάνετε τρεις ερωτήσεις ταυτόχρονα δεν θέλω να μείνει κάτι αναπάρκτο. Βεβαίως, αλίμονο. Για τον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε με το κακόγουστο αστείο. Το κακόγουστο αστείο πήγαινε στο ότι θεωρώ ιδιαίτερα προσβλητικό, κύριε Χατζή, να λένε κάποιοι για τον πρώην Πρωθυπουργό προσβλητικό, ότι θα μπορούσε σε περίπτωση που εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σαμαράλη, να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Είναι δυνατόν ένας πρώην Πρωθυπουργός? Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος, όχι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Εντάξει, πέστε το όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, λέω, θεωρώ προσβλητικό και κακόγουστο αστείο μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε ένας πρώην Πρωθυπουργός με την ιστορία του Αντώνη του Σαμαρά
και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ενός οποιοδήποτε αρχηγού. Εκεί πάει το κακό γουστο αστείο. Πρώτον. Δεύτερον, στο θέμα του ότι παρεκκλίναμε από την ιδεολογία μας, είναι προφανές ότι αυτό συνέβη. Τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία και ποια είναι η ιδεολογία της? Ότι πρέπει στη χώρα να υπάρξει παραγωγή πλούτου, να ενισχυθεί η ελεύθερη οικονομία, να προσελκυθούν επενδύσεις με κίνητρα και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο και λειτουργικό κράτος. Παρότι λοιπόν όταν ήμασταν κυβέρνηση προχωρήσαμε σε γενναίες, δεν το συζητώ, μεταρρυθμίσεις και παραδώσαμε τη χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την κατάσταση που την παραλάβαμε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν προχωρήσαμε όσο αποφασιστικά έπρεπε τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος για να γίνει ευέλικτο και δεν τονώσαμε την οικονομία, την ελεύθερη οικονομία, στο βαθμό που θα έπρεπε προκειμένου να φύγουμε από την κρίση λίγο ταχύτερα. Αυτό είναι κριτική. Η κριτική γίνεται για να βελτιωνόμαστε. Εγώ αύριο ως αρχηγός επιζητώ την κριτική. Θέλω να μου ασκούν κριτική για να γίνομαι καλύτερος. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να ασκεί κάποιος δηλαδή κριτική. Ότι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν δύο επιτυχημένες κυβερνήσεις, κατά τη γνώμη σας? Πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, και την οποία υπηρέτησα ως βουλευτής, και η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι κυβερνήσεις οι οποίες παρέδωσαν τη χώρα σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι την παρέλαβαν. Παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής στο τέλος της δεύτερης θητείας του σε καλύτερη κατάσταση στη χώρα από ό,τι την παρέλαβε? Βεβαίως, έγιναν μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή πιστεύετε ότι η χώρα το 2009 ήταν σε καλύτερη κατάσταση οικονομικά από το 2004? Το 2009 δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Συγχωρείτε, οι αριθμοί λένε ακριβώς το αντίθετο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά είπε την αλήθεια στον κόσμο. Και ζήτησε από τον κόσμο, καταρχήν ζήτησε συνένεση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που δεν βρήκε ποτέ, για να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήθελε. Έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές και να θυμόμαστε καλά την ιστορία. Ζήτησε συνενέσεις, τις οποίες δεν πήρε ποτέ. Άλλο το άλλο. Ένα λεπτό. Ναι. Αλλά είπατε πριν ότι πέρα, παρέδωσαν σε καλύτερη κατάσταση τη χώρα. Βεβαίως, το 2004. Το 2009 οικονομικά χώρα, η χώρα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι τότε. Ήταν με 36 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Να το απαντήσουμε τώρα, κύριε Τζητζικό, θα παρελήφθη μια χώρα η οποία παραδόθηκε σε καλύτερη κατάσταση από την κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά σας θυμίζω τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Πρέπει κανείς να θυμηθεί. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, η παράταξή σας δεν έχει καμία ευθύνη για την χρεοκοπία, για την κρίση. Αυτό καταλάβατε. Αυτό κατάλαβα. Όλο αυτό το διάστημα. Κατάλαβα ότι είπατε ότι το 9 παραδώσατε τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι την παραλάβατε. Ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο έργο. Ότι δεν μπορούσαν να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που έπρεπε στο κράτος και την οικονομία που θα μας επέτρεπαν να μην φτάσουμε στο παγόβουνο. Επίσης, αν η κυβέρνηση Σαμαρά, κύριε Τζητζικώστα, είναι τόσο καλή όσο μας περιγράψατε, εσείς γιατί ζητήσατε προς το τέλος της θητείας της να παραιτηθεί ο Αντώνης Σαμαράς? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν τα μπερδεύω καθόλου. Έχω εδώ τη δήλωση με την οποία τον καλούσατε να παραιτηθεί, να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας. Γιατί όμως? Για να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας. Ακριβώς. Διότι η χώρα είχε βρεθεί σε ένα σημείο όπου ή θα εκλεγόταν πρόεδρος της δημοκρατίας και θα αποφεύγαμε αυτό που ζούμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, ή θα πηγαίναμε σε μια διαδικασία εκλογής πρόεδρου που δεν θα προέκυπτε και βέβαια προφανώς θα φτάναμε στις εκλογές, τις εθνικές, όπως και έγινε. Αυτό που πρότεινα εγώ τότε ήταν, επειδή έβλεπα το διέξοδο και επειδή έβλεπα ότι για την οικονομία θα είναι καταστροφή εάν πάμε σε εκλογές, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημάρα εκείνη την εποχή ζητούσαν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και τότε θα συζητούσαν την εκλογή ενός Προέδρου Δημοκρατίας, είπα ότι ίσως για τη χώρα, και το πιστεύω και πιστεύω ότι δικαιώθηκα, θα ήταν πιο σωστό εάν ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ένα βήμα πίσω, αμή τι άλλο, για να τους εκθέσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι το χρησιμοποιούσαν ως προφάσεις εναμαρτίες. Δηλαδή δεν είχαν σκοπό να προχωρήσουν πραγματικά σε μια εθνική συνεννόηση που χρειαζόταν η χώρα. Πάντως, εγώ λοιπόν τότε είχα πει, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας προκειμένου να αναδειχθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αποφύγει η χώρα τα χειρότερα. Ναι, αλλά λέγατε να παραιτηθεί από πρωθυπουργός. Να παραιτηθεί, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία τέτοια δεν κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά πρωθυπουργό, εφόσον οι άλλοι
το έθεταν ως προαπαιτούμενο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξέρετε ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει, ότι στην αρχή αυτής της εκλογικής κούρσας για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας φλερτάρατε με τον Αντώνη Σαμαρά και φλερτάρατε σοβαρά, εξού και μια σειρά από στελέχη σαμαρικά, αμυγό σαμαρικά, όπως για παράδειγμα η κυρία Σιμακοπούλου, ο κ. Κατσανιώτσο, ο κ. Μηταράκη. Γιατί βάζετε ταμπέλες στους βουλευτές, γιατί οι ίδιοι μιλάνε. Οι βουλευτές είναι ανεξάρτητες προσωπικότητες. Μισό λεπτό. Αφήστε τους να αυτοπροσδιορίζονται κιόλας. Ναι, και πολλοί εξ αυτών έχουν προσδιοριστεί ότι είναι στελέχη τα οποία έγιναν υπουργοί ή πήραν θέσεις επί Αντώνη Σαμαρά και χρωστούν πολλά σε αυτόν, το λένε οι ίδιοι. Ήρθαν λοιπόν 70 μια άνθρωποι στελέχη, πήραν υπουργικές θέσεις ήρθαν, στην λοιπόν, μια Σαμαρά. Σειρά σαμαρικά στελέχη σε εσάς, όπως πολλά καραμανλικά στελέχη πήγαν στον κύριο Μεϊμαράκη, και εσείς κάποια στιγμή, αντιλαμβανόμενος ότι αυτό ενδεχομένως σας κάνει κακό, αποφασίσατε να κόψετε αυτό τον δεσμό με τον Σαμαρά. Εξού και είπατε το κακό γουστο αστείο. Δεν ισχύει. Υπάρχει αυτό, ισχύει. Δηλαδή στην αρχή είχατε τη στήριξη, είχατε έρθει σε κάποια συνεννόηση ενδεχομένως με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ, κυρία Μακρύ, ακριβώς αυτά θέλω να σπάσω την επόμενη μέρα στην παράταξή μου. Αυτές τις συνεννοήσεις που γινόντουσαν και γίνονται ακόμη και σήμερα πίσω από κλειστά γραφεία, κάτω από τραπέζια. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει απολύτως καμία συνεννόηση με κανέναν. Και δεν είχα και δεν έχω απολύτως κανέναν πίσω μου. Γιατί ακούω κατά καιρούς προσπαθούν να πούνε είναι ο Τάδε, ο Δίνα πίσω από τον Απόστολο και αν εκλεγεί αυτός θα είναι αυτός την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν αυτά. Καταλαβαίνω γιατί τα χρησιμοποιούν κάποιοι, αλλά η ουσία και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ και δεν υπάρχει απολύτως καμία συμφωνία. Τώρα, αν κάποιοι βουλευτές αισθάνονται ή αισθανθούν τις επόμενες μέρες και οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις να θέλουν να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου, δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν πάρει εντολή από κάποιον. Και μάλιστα, οι βουλευτές, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι σε δύσκολη θέση πρέπει όταν να το εσείς είπατε το κακόγουστο αστείο για τον Αντώνη Σαμαρά. Μα είναι κακόγουστο αστείο να θεωρείς ότι ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Γιατί λέτε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όχι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Γιατί έτσι είναι, με βάση το Σύνταγμα. Ναι. Δεν μπορεί. Ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας? Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει ξεκάθαρα ότι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν είναι βουλευτής. Όχι. Μπορεί να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας χωρίς να είναι βουλευτής? Ξεκάθαρα το λέει το. Μα εδώ οι συνταγματολόγοι, δύο τουλάχιστον που διάβασα εγώ στην Καθημερινή. Να σας βοηθήσω. Το λέει όχι, ξεκάθαρα όχι, το να μην με βοηθήσετε. Θα ολοκληρώσω την ερώτηση χωρίς βοήθεια. Εντάξει. Θα με βοηθήσετε με την απάντησή σας. Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών, Φίλιππος Σπυρόπουλος, και ο αναπληρωτής καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Αθηνών, Γιώργος Γέρα Πετρίτης, σε άρθρο του στην Καθημερινή, λένε ότι δεν μπορείτε ούτε εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως να πάρετε κατά τη φάση των διερευνητικών εντολών. Και λένε ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει εξοκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός είναι αυτό να συμβεί στο γύρο της διερεύνησης που κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή μετά από σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα. Και το εσείς τώρα μας λέτε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος θα είναι? Δεν σας το λέω εγώ. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα είναι? Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εξοκοινοβουλευτικός αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σας λέω το εξής. Πρώτον, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Επομένως, δεν θα υπάρχει στη Βουλή κάποιος ο οποίος φέρει από το κόμμα σας τα προνόμια. Όχι, η ίδια ερώτηση. Ακούστε. Λέω, από το κόμμα σας, εάν αυτό ισχύει που λέτε, είναι ακόμα χειρότερα. Ακούστε. Διότι αυτό σημαίνει ότι το κόμμα σας δεν θα έχει στη Βουλή τα προνόμια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα έχει. Ακούστε. Πώς θα τα έχει? Θα σας εξηγήσω. Όταν ο αρχηγός είναι εξοκοινοβουλευτικός. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολά, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μηχανισμοί της ακινησίας εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δίνουν τα ρέστα τους, όλο αυτό το διάστημα το έχετε δει, με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Τώρα μάλιστα κάνουν και ερμηνείες του Συντάγματος. Αυτό είναι πάνω από τη μέση, δεν είναι. Όχι, κάτω δεν από είναι τη μέση. Όταν, γιατί εσείς ακούστε, μέχρι γιατί το 19 δεν μπορείτε να είστε βουλευτής. Δύο συγκεκριμένους συνταγματολόγους. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω. Τους θεωρείτε μέρος σκευωρίας τους δύο συνταγματολόγους? Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πείτε μου εσείς, τι γίνεται με τον κύριο Τσάτσο, που είχε άλλη άποψη και έχει καταγραφεί. Τι γίνεται με τον κύριο Τσακυράκη, που αρθρογράφησε προχθές στην Καθημερινή. Τι γίνεται με τον κύριο Αθανασίου, που ξέρετε καλά την πορεία του και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη. Τι γίνεται με τον κύριο Αλεβιζάτο, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη, εκτός εάν όλοι αυτοί έχουν
πάρει ξαφνικά πείτε το μέρος. Πείτε μας λοιπόν. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι δέχομαι όλο αυτό το διάστημα χτυπήματα διαρκώς. Γιατί ενοχλώ και το αντιλαμβάνομαι. Και τους ενοχλεί που η βάση της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη και τα στελέχη, όλο ένα και περισσότερο αγκαλιάζουν την υποψηφιότητα που θα φέρει την αλλαγή στην παράταξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε συνταγματολόγους σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ας αφήσουμε Μαρκιά λοιπόν. Κουβέντα αυτή τώρα για δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέντε. Τι να κάνουμε. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα. Μην ποινικοποιούμε την άποψη των καθηγητών και μην τους εντάσσουμε σε σκευωρίες. Έχουμε τρεις δημοσιογράφους εδώ. Σας ρωτώ, η πολιτική ιστορία της χώρας μας και η πρόσφατη ακόμα μας απέδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξωκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός. Εξωκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός μπορεί να υπάρξει. Δεν λοιπόν, συνηθίζεται στην κεντροδεξιά να υπάρχει εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός. Είναι άλλο θέμα, δεν συνηθίζεται. Μα δεν το έχουμε είναι ξαναδεί. Άλλο, δεν γίνεται. Το έχουμε γίνεται ξαναδεί. Μια χαρά και μάλιστα όχι μόνο γίνεται, αλλά αυτή θα είναι και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε το ότι δεν θα είστε στη Βουλή. Πώς θα γίνει όμως, θέλετε να μας πείτε. Όχι, ένα λεπτό, κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Σας λέει ότι θα είναι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ότι ο αρχηγός της δεν θα είναι στη Βουλή. Βεβαίως. Και το περνάμε έτσι χωρίς συζήτηση. Στο μυαλό του θέλω να ξέρω. Γιατί, κύριε Τζιντικώστα, θα είναι η δύναμη. Πάρα πολύ απλά. Στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ σας το λέω και νομίζω ότι. Πώς το λέτε εσείς. Και τότε πώς πήγατε από ήττα σε ήττα. Μα γιατί το πρόβλημα δεν ήταν στη Βουλή, ήταν στην κοινωνία. Μα το πρόβλημα ήταν κυρίως στη Βουλή. Όχι, κύριε Χατζημαρκάκη. Το πρόβλημα ήταν δηλαδή, στη Βουλή και στις κυβερνήσεις. Ο κύριος Μημαράκης δεν είναι ένας καλός κοινοβουλευτικός. Κύριε Τζιτζικώστα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καταρχήν, ο κύριος Μημαράκης δεν ήταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα. Της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή. Πρόεδρος της Βουλής ήταν ο κύριος Μημαράκης. Τώρα που το τελευταίο διήμηνο. Βεβαίως, δεν ήταν πολύ καλός κοινοβουλευτικός. Μα για το τελευταίο διήμηνο ναι, μιλάτε. Δεν ήταν πολύ καλός. Το τελευταίο διήμηνο μάλιστα είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί το εντοπίζεται. Όχι, βέβαια. Αλλά γιατί όταν, εγώ λέω ότι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν οι κυβερνήσεις της. Λοιπόν, γι' αυτό να τα βάλουμε τη σειρά. Ήταν οι κυβερνήσεις της και η κοινοβουλευτική της παρουσία, η οποία κατά τη γνώμη μου επίσης δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Κατά τη δική μου γνώμη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, εδώ διαφωνούμε προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ πρόβλημα στη Βουλή. Ίσα-ίσα έχει ικανότατα κοινοβουλευτικά στελέχη που με εμπειρία, λόγο και γνώση των θεμάτων. Τώρα το λέτε σοβαρά αυτό. Απόλυτα. Είδατε τον κύριο Σαμαρά στη Βουλή ποτέ αυτά τα χρόνια που ήταν αρχηγός του κόμματος? Το ψάχνανε με το κιάλι να τον δούνε. Να λέμε αλήθειες απόψε το βράδυ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Με μισό λεπτάκι. Μην μου λέτε ότι όλα ήταν καλά. Αν, ξαφνικά. Αν μου λέτε... Κύριε Τζιτζικώστα, μου φαίνεται από τις πολλές επιθέσεις που δεχθήκατε. Κύριε Χατζημαρκάκη. Γιατί κοντράρει στον Καραμαλή. Γιατί κοντράρει στον Σαμαρά. Λέτε... Έχετε πάει στο άλλο άκρο όχι τώρα και μας εμφανίζετε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ροζ συννεφάκι. Δεν θέλετε να ακούσετε την απάντησή. Συγγνώμη, ξεχάσατε ότι 2,5 χρόνια ψάχνανε στη Βουλή τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό, δεν πήγε μια φορά στην ώρα του πρωθυπουργού. Ωραία. Πώς ήταν καλή η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή? Σας απαντώ. Από πού το βρήκατε αυτό? Διότι πολύ απλά. Ωραίο το επιχείρημα. Δεν... Μα δεν μπορεί να σας ταιριάζει Γάντι επειδή είστε εξωκοινοβουλευτικός, αλλά μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια. Κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, να απαντήσω. Όταν τελειώσει. Παρακαλώ. Τελειώσατε. Να σας ακούω. Λοιπόν, η δική μου λογική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχανε ποτέ τις κοινοβουλευτικές μάχες. Γιατί είτε ήταν ο αρχηγός στη Βουλή, είτε όχι, έχουμε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα αναπάντητο. Ακόμη και σήμερα, οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, όποτε λείπει ο αρχηγός, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δεν χάσαμε στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου. Χάσαμε στην κοινωνία. Και εσείς από ποιο φόρουμ θα μιλάτε προς την κοινωνία, κύριε Στην κοινωνία κύριε πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Με συγχωρείτε, η Βουλή δεν είναι φόρουμ το οποίο. Και μάλιστα το κορυφαίο φόρουμ της χώρας, το οποίο παρακολουθεί η κοινωνία. Ασφαλώς και είναι το κορυφαίο φόρουμ. Η Βουλή είναι κοινοβουλευτική. Το καταστάλαγμα της δημοκρατικής διαδικασίας, επομένως είναι η εκπροσώπηση της κοινωνίας. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Δηλαδή εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε στην κοινωνία επειδή θα είστε εξωκοινοβουλευτικός? Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας για μένα, κύριε Χατζηνικολάου. Και τι θα κάνετε εσείς αποκλείσαμε διαφορετικό την κοινωνία? Γιατί είναι πλεονέκτημά σας να μην είστε στη Βουλή? Επειδή σας ακούω να το λέτε. Δεν με αφήνω να σας απαντήσω. Εξηγήστε το. Μου κάνετε απανοτέσσερα ερωτήσεις χωρίς να με αφήνω να σας απαντήσω. Σας αφήνω, αλλά θέλω απάντηση. Ναι, αλλά αφήστε να την ακούσετε πρώτα. Και μετά θα να συζητήσουμε αν θέλετε. Αλλά αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν. Στην Βουλή, ξαναλέω, ναι, η οποία είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας, αναμφίβολα, δεν έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία μάχες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Απ' την άλλη μεριά, χάνουμε καθημερινά τις μάχες στην κοινωνία.
Ο κόσμος μας γυρίζει την πλάτη. Καθημερινά, από εκλογή σε εκλογή. Πού σας βλέπει ο κόσμος και σας γυρίζει την πλάτη? Στη Βουλή. Σας βλέπει στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Στη Βουλή. Πού σας βλέπει? Από την πρακτική μας μας βλέπει. Στα talk show. Και στα talk show, λοιπόν. Από την πρακτική μας μας βλέπει, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να υποτιμάει κάποιος πολύ τον κόσμο αν νομίζει ότι ο κόσμος απλά μας παρακολουθεί στο κανάλι της Βουλής. Ο κόσμος παρακολουθεί τις πρακτικές μας. Σήμερα. Κύριε υποψήφιε πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, σοβαρά πιστεύετε ότι είναι πλεονέκτημα να μην μπορείτε να μιλήσετε στη Βουλή? Μα λέτε να σας κοροϊδέψω τέτοια ώρα. Μα μου λέτε ότι είναι πλεονέκτημα δεν το να σας μην πω, είστε λοιπόν, στη Βουλή την σαν πρόεδρος. Μου. Μου κάνατε μια ερώτηση και σας μου ακούγεται απαντώ. Καλά κάνει. Εξωπραγματικό. Θα μας κρίνουν οι πολίτες. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Πείτε μας τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς. Με αυτό προσπαθώ τόση ώρα. Δεν έχετε πει τίποτα. Μα θα με αφήσετε να σας πω. Ναι, θα σας αφήσω, αν πείτε. Ωραία. Λοιπόν, σας λέω. Η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που κρίνουν οι πολίτες. Το γεγονός ότι η παράταξή μας κλείστηκε στον εαυτό της, απέκλεισε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους, ακόμη και τα δημιουργικά στελέχη της όλα αυτά τα χρόνια, και κλειστήκαμε στον εαυτό μας, λες και είχαμε κάτι να φοβηθούμε. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί είναι που πρέπει να απαντήσουμε. Δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα στη Βουλή. Και μάλιστα, με τον ορισμό ενός εκ των δύο αντιπροέδρων, όπως προβλέπει το καταστατικό, που θα έχει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Τζιτζικώστα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα έχετε έναν αντιπρόεδρο. Τι θα κάνει? Θα ο άλλος το τι θα κάνει? Σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Και θα έχετε λοιπόν έναν αντιπρόεδρο. Και εσείς τι θα κάνετε σαν πρόεδρος? Ο πρόεδρος. Στη Βουλή δεν θα είστε. Το σχέδιο ανασυγκρότησης θα το κάνει ο άλλος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι καταλαβαίνω ότι στη Βουλή δεν θα είστε. Το σχέδιο της πολιτικής θα το φτιάξει ο άλλος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος, ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Αμέσως. Μη βιάζεστε. Έχουμε χρόνο πολύ. Ο πρόεδρος, κύριε Χατζηνικολάου, δίνει τη γραμμή πάνω στην οποία λειτουργούν η κοινοβουλευτική ομάδα, οι γραμματείες του κόμματος, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα που διοικεί το κύριε κόμμα. Κύριε Τζιτζικώστα, στη Βουλή, από στον Πρωθυπουργό θα απαντάει ο Αντιπρόεδρος. Με συγχωρείτε. Έχω ζητήσει τον λόγο, κύριε Τζιτζικώστα. Κάνω κατάχρηση λίγο τη υπομονή. Παρακαλώ. Θα μιλάει ο Αντιπρόεδρος, θα απαντάει δηλαδή. Στον Πρωθυπουργό θα απαντάει ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε. Θα απαντάει ο Αντιπρόεδρος που θα έχει την ευθύνη τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή θα έχει πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο στη Βουλή και εσά στα γραφεία τη Συγκρού. Σα ξαναλέω. Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει με βάση το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει ξεκάθαρα. Και αυτό ο αντιπρόεδρος, ποιος θα είναι, κύριε Τζιτζικώστα, να ανακατεύεται στα εσωτερικά των κομμάτων. Ποιος θα είναι, γιατί θα έχει πολύ ενεργό λοιπόν, και αυξημένο ρόλο. Ο αντιπρόεδρος θα έχει τον αυξημένο αυτόν ρόλο. Ποιος θα είναι? Αυτός θα είναι ένας. Γιατί εσείς είπατε οι συνυποψήφοι σας το αρνούνται. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Καλά, το αρνούνται σήμερα, είναι λογικό, έχουμε εκλογές. Θα τα συζητήσουμε από Δευτέρα αυτά. Μετά δηλαδή, πιστεύετε ότι κάποιος εκ των δύο θα δεχτεί μετά και είναι πολύ πιθανό να είναι αντιπρόεδρος ο Άδωνης Γεωργιάδης την επόμενη μέρα και να απαντάει στον Τσίπρα? Την κάνω πράξη. Και την κάνω πράξη με κινήσεις, όχι με λόγια. Γι' αυτό και είπα ότι ο μόνος λόγος που δεν έχω κάτι στο μυαλό μου σήμερα ως όνομα είναι ξεκάθαρα το γεγονός ότι την επόμενη μέρα, αφού δω το αποτέλεσμα των εκλογών, στους πρώτους που θα στραφώ είναι στους σημερινούς αντιπροσωπευτικούς μου. Γιατί εγώ θέλω πραγματικά η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να πάει ενωμένη. Γιατί και ενωμένη μόνο Μαράκη, δηλαδή, θα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα που και είναι να διεισδύσουμε. Σας ρωτώ, θα κάνετε αυτή την πρόταση και στον κύριο Μεϊμαράκη ή αυτό αφορά μόνο τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μητσοτάκη? Θα δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Ας περιμένουμε μόλις 11 μέρες από σήμερα. Δεν είναι τόσο πολύ καιρό. Και αν δεν δεχτεί κανένας εξ αυτών, δεν πρέπει δηλαδή να ξέρουν και οι βουλευτές σας ακόμα ποιος θα τους εκπροσωπεί μέσα στη Βουλή. Υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ πιστεύω στη συλλογικότητα στη Νέα Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία στην νοοτροπία που έλεγα προηγουμένως, ότι κλείστηκε στον εαυτό της, είναι γιατί δεν είχε συλλογική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Η κοινοβουλευτική ήταν αποκλεισμένη. Μάθαιναν τη γραμμή του κόμματος 5 λεπτά πριν μπουν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια για να ψηφίσουν. Επομένως, αυτό που θα κάνω είναι να καθίσω να βρούμε τον καταλληλότερο. Αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να σηκώσει το κοινοβουλευτικό βάρος. Κύριε Χατζή, ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσει σε αυτό. Ένα κεφάλαιο δεν θέλει προφανώς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποιος θα είναι.
Μα δεν θέλω, όχι γιατί υπάρχει κάποιο και δεν τον λέω, κύριε Χατζή. Είναι γιατί περιμένω. Εγώ δεν διέκοψα, αλλά μιλήσει θέλει βάση, να δει και το αποτέλεσμα. Όταν της μιλήσει βάση, καλά, τι ποιον θα φέρει δεύτερο. Μάλιστα. Δεν μπορεί όμως μια κοινωνία. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την εκλογή κερδίζει ο δεύτερος, αν είστε πρόεδρος εσείς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πώς το λέω. Γιατί αυτό θα έχει τα προνόμια ουσιαστικά. Της Βουλής. Να κάνω το ερώτημα. Να κάνω της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Νίκο, να κάνω το ερώτημα. Ποιος θα είναι, κύριε Τζιτζικώστα, την επόμενη μέρα αν εκλεγείτε πρόεδρος εσείς της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως? Ποιος θα είναι αυτός που θα απαντάει σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και θα μιλάει στη Βουλή στις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις? Σας απήντησα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ερώτημα. Ο οποίος θα έχει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Είχαμε, δεν μιλάμε για διαρκεία. Εάν δεν τελειώσα, συγγνώμη. Δεν τελειώσα. Εντάξει, εγώ δεν γυρίζω την ερώτηση. Το απαντήσατε, αυτό είπατε, κρίνεται από τον κόσμο. Εάν ο πρώτος, δεν είστε εσείς πρώτος, αλλά είναι κάποιος άλλος από τους υπόλοιπους υποψηφίους σας και μπορεί να συμβεί αυτό, πάρει ένα 46, 47, 48%, θα ζητήσετε δεύτερο γύρο ή δεν θα βάλετε τη Νέα Δημοκρατία σε μια νέα διαδικασία και θα αποσυρθείτε? Αν έχω 46%. Όχι, αν ένας άλλος υποψήφιος έχει 46-47%. Να πάμε όχι, σε δεύτερο. Δεν καταλάβατε. Εσείς αν είστε δεύτερος. Γιατί μπορεί να συμβεί να είστε δεύτερος. Δεν συμβεί θα είστε πρώτος. Για μένα γενικά. Λέω, κύριε, εάν είστε θεωρώ δεύτερος. Ότι σε αυτό το κόμμα κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίζουμε να εφαρμόζουμε το καταστατικό μας. Θα πάτε σε δεύτερο γύρο. Επομένως, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει για τον ίδιο τον αρχηγό, προσέξτε. Για να μην έχει την επόμενη μέρα άλλα προβλήματα. Δεν ρωτάω για τον άλλο αρχηγό, ρωτάω για εσάς. Για τον ίδιο τον αρχηγό, όποιος και αν είναι, λέτε, να έχει το 50-1. Ένα λεπτό. Λέτε λοιπόν ότι αν ο πρώτος πάρει 46-47% και εσείς είστε δεύτερος, θα ζητήσετε κανονικά να εφαρμοστεί το καταστατικό και να πάτε σε δεύτερο γύρο. Βεβαίως. Είναι σαφές. Βεβαίως, γιατί είναι προς το συμφέρον του όποιου εκ των τεσσάρων είναι αρχηγός. Να έχει το 50-1 της βάσης του κόμματος. Να πάρω αυτό που λέει ο κύριος Χατζής. Αν χάσετε, για παράδειγμα, θα μείνετε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε πει τόσο σκληρά λόγια. Μακρύ. Καλά, φύγατε. Πώς δεν φύγατε, βεβαίως και φύγατε. Δεν έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία μια μέρα. Μα δεν καταθέσατε την κομματική σας ιδιότητα για να είστε ο υπερπλεϊάρχης όλων των Θεσσαλονικαίων? Είμαι στη Νέα Δημοκρατία μέλος. Από τότε που γεννήθηκα. Τι κάνατε, αναστολή ουσιαστικά τη κομματική ιδιότητα? Ναι, αυτό απλά το είχε κάνει και ο Έβερτα. Ναι. Στο Δήμο της Αθήνας. Όχι, που είχε πει ότι η κομματική ταυτότητα στο πλάι. Και έτσι είναι το σωστό. Το είχε κάνει ο Έβερτα. Και έτσι είναι το σωστό. Και έχω πει ότι στην άσκηση των καθηκόντων του Περιφερειάρχη δεν χωρούν κομματικές ταυτότητες. Εγώ, και λοιπόν, γι' αυτό λέω. Στο υπό τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη θα παραμείνετε. Των καθηκόντων μου η ταυτότητα είναι στο σιρτάρι. Γιατί τα προβλήματα, και καλείς να συνεργαστείς με δημάρχους διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων, με φορείς, δεν βάζουμε τα κομματικά μας όταν ασχολούμαστε με την περιφέρεια. Ξεκάθαρα. Καλά, αυτό το κάνατε βεβαίως και γιατί κατεβήκατε αντάρτης. Δεν το κάνατε. Όχι, το έκανα και πριν, γιατί σα θυμίζω ότι ήμουν την περιφέρεια πάνω από το κόμμα. Το κάνατε γιατί δεν κατεβήκατε ως επίσημος υποψήφιος, αλλά ως αντάρτης. Εγώ όμως άλλο ερώτημα σας έκανα. Κάτι. Λέτε κάτι και θέλω να σας το απαντήσω. Θα έρθουμε σε ήμουν αυτό, φαντάζομαι, στην περιφέρεια, γιατί θέλω εκεί να σας ρωτήσω ήμουν αρκετά. Και πριν περιφερειάρχης, πριν γίνει αυτό που λέτε, και πάλι η ταυτότητα ήταν στο σιρτάρι. Στην άσκηση των με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, λοιπόν, θα μείνετε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτές τις μέρες του έχετε κάνει πάρα πολλές επιθέσεις. Καταρχήν, έχετε πει ότι είναι επιλογή ήττας ο Μεϊμαράκης. Έχετε πει ότι ο Τσίπρας θέλει το Μεϊμαράκη, γιατί ξέρει ότι χάνει. Εσείς, λοιπόν, θα μπορέσετε να παραμείνετε υπό το Μεϊμαράκη? Εσείς, αν κερδίζατε κάποιον με 7,5%, θα θέλατε να αλλάξει? Εγώ σας ρωτώ, εσείς απαντάτε. Για τον κύριο Μεϊμαράκη, έχετε πει και κάτι ακόμα που είναι περίεργο. Είπατε το ΣΥΡΙΖΑ τον συμφέρει η επικράτηση με Μεϊμαράκη. Έναν αντίπαλο στον οποίο μπορείς να προσάψεις πράγματα. Έναν αντίπαλο που έχει ήδη δώσει εξετάσεις και έχει χάσει. Μάλιστα. Τι μπορείς να το προσάψεις? Λοιπόν, πρώτον. Τι μπορείς να προσάψεις στο Μεϊμαράκη? Θα σας απαντήσω. Τι έκανε μια προεκλογική εκστρατεία. Ενώ η χώρα βυθιζόταν στο χάος, επί 7 ολόκληρους μήνες, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Capital controls, η χώρα κόντεψε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, οι Έλληνες βρέθηκαν να γελιοποιούνται παγκοσμίως και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν αύξησε τη δύναμή της, έχασε επιπλέον 200.000 ψηφοφόρους οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί αν στα δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ χάσαμε με τέτοια διαφορά, σκεφτείτε αν τα πράγματα είναι πιο στρωμένα
με το ίδιο πρόσωπο και την ίδια ομάδα, με πόση διαφορά θα πιστεύετε, χάσουμε. Πιστεύετε, κύριε Τζιτζικώστα, για να απαντήσω στην κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι μίλησε για συνεργασία με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Ο κύριος Μεϊμαράκης. Πιστεύω ότι είναι λάθος. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει. Γιατί το πιστεύετε να σας αυτό. Πω. Δεν είναι αντιφατικό ΣΥΡΙΖΑ... με αυτό που μας είπατε πριν. Όχι, δεν είναι. Ότι δηλαδή επί ημερών Σαμαρά ζητούσατε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Γιατί όμως. Για να μην τι φτάσουμε. Τι άλλαξε και όταν τα πράγματα ήταν χειρότερα. Να σας απαντήσω, κύριε, ήταν λάθος του Μεϊμαράκη τότε... που έλεγε αυτό που λέγατε εσείς ένα χρόνο σας πριν. Σας απαντώ λοιπόν. Γιατί τότε δεν είχαμε ζήσει ως χώρα την ανικανότητα και τις ιδεολειψίες αυτής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αισθανόμασταν και γι' αυτό είπα τότε μήπως αντί να ρισκάρουμε να πάμε σε εκλογές, να γίνει τώρα μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να γλιτώσουμε τις εκλογές, να βγει η χώρα από τα διέξοδα και μετά όταν τελειώσει αυτή η κρίση να γίνουν και οι εκλογές. Αυτό πρότεινα. Μετά, εκ των υστέρων, όταν έχεις δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επικίνδυνος, έχει ιδεολειψίες, βαθιές ιδεολειψίες που δεν μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και έχει και ανικανότητα, δεν μπορεί το πρωί να λες ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης και ανίκανος και το βράδυ να του προτείνεις τη θέση της αντιπροεδρίας στην κυβέρνησή σου αν εκλεγείς πρώτος. Μπερδέψαμε το μήνυμά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να απαντήσω εγώ στην κυρία Μακρύ. Όχι, επιτρέψτε. Να απαντήσει και στο ερώτημα της Κάτιας. Επιτρέψτε μου. Κυρία Μακρύ, πράγματι θεωρώ. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε το εξής. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είναι ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά εκτιμώ. Έχει μια μεγάλη πορεία στην παράταξη. Έχει 40 χρόνια ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που την παράταξη την υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχω απολύτως τίποτα προσωπικό μαζί του. Η όποια διαφορά έχουμε είναι στο πώς οραματιζόμαστε τη Νέα Δημοκρατία του αύριο. Και λέω πάρα πολύ απλά ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε στα εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία, εύκολα με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει τη χώρα επί 7 μήνες στον γκρεμό. Μπορεί μετά από λίγο καιρό, που θα είναι και καλύτερα τα πράγματα ενδεχομένως για το ΣΥΡΙΖΑ, να κερδίσει μια τέτοια μάχη. Και το βλέπω καθημερινά από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τα ρέστα του προκειμένου να επικρατήσει ο κ. Μεϊμαράκης ως αρχηγός της Νέα Δημοκρατία. Τις εφημερίδες τους, τις εταιρείες δημοσκοπήσεών τους, τον ίδιο τον κ. Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής να λέει και να εύχεται στον κ. Μεϊμαράκη να επανεκλεγεί. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει, αλλά είναι λογικά. Γιατί κι εσείς, σας ξαναρώτησα πριν, είναι ρητορική ερώτηση. Αν είχατε έναν αντίπαλο εύκολο, αυτό θα επιλέγατε. Ναι, αλλά εσείς δεν μου απαντάτε όμως αυτό που σας ρώτησα εγώ. Μου λέτε όλα τα αρνητικά για το Μεϊμαράκη και δεν μου λέτε τι θα κάνετε εσείς την επόμενη μέρα. Θα γυρίσετε λοιπόν στην είναι... περιφέρεια και δεν θα έχετε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη, θα στρατευτείτε αν ο Μεϊμαράκης σας πει να γίνει αντιπρόεδρος, για παράδειγμα, τη Νέα Δημοκρατία. Όποια επιλογή κάνει η βάση. Τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και αν αμφισβητείτε. Πρέπει να πάμε σε μία μικρή διακοπή. Τι θέλετε, κύριε Χατζή, να προηγηθείτε των διαφημίσεων? Όχι, λέω ότι δεν το σκεφτείτε. Κύριε Χατζηνικολάου, θα πάω σε διαφημίσεις, θα αναμείνετε. Ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε. Ακόμη με ρωτήσατε και αν αμφισβητώ, τι είπατε. Α, θα μείνετε ακόμα και αν αμφισβητείτε τον αρχηγό. Αν η εντολή των νεοδημοκρατών είναι αυτή, θα την υπηρετήσω, κυρία Μακρύ. Όπως κύριε πάντα Τζιτζικώστα, έκανα, όταν επανέλθουμε, ξαναλέω, δεν έφυγε ούτε μια μέρα από την Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιτζικώστα, όταν επανέλθουμε, επιμένουν εδώ οι φίλοι στο Twitter ότι δεν μας απαντήσατε αν πράγματι ο Καραμαλής σας είπε να μην κατέβετε υποψήφιος. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, έχω ένα κρίσιμο ερώτημα να σας κάνω για τη σχέση σας με τον Αντώνη Σαμαρά. Αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούργιο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Αυτό το Σάββατο στην Αγορά.
Κώστας Μακεδόνας. Το νέο CD του αγαπημένου ερμηνευτή με 12 υπέροχα τραγούδια. Αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα. Δώσε μου πίσω την υπόλοιπη ζωή μου και σου υπόσχομαι πως δεν θα σ' αγαπώ. Μαζί η κυρία Dalloway της Virginia Woolf, το κορυφαίο μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που σκιαγραφεί την ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, Radio Italia. Ό,τι καλύτερο από την Ιταλική μουσική σκηνή σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, η ρομή της Κωνσταντινούπολης και η τελευταία αναλαμπή της ελληνικής κοινότητας. Ακόμη, ένας τυχερός αναγνώστης κερδίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο πόλης Peugeot 108 και άλλοι 10 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται COSMOTE. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Ορίστε, κύριε Χατζή, το ερώτημα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζικώστα το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υπερχρεωμένο, κύριε Τζικώστα. Κοστάει πάρα πολλά χρήματα. Κοστάει εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία και σε τράπεζες και γενικότερα. Έχει πάρα πολλά χρέη. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας λέγατε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα χρέη. Θα πάτε σε ένα κόμμα γίνεται αρχηγός που κοστάει 180 εκατομμύρια. Τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, έχετε σκεφτεί, έχετε ένα τα πλάνο. Χρέη αυτά προφανώς υπάρχουν. Θα πρέπει να τα δω όταν αναλάβω. Να δω το έχει είναι καταγεγραμμένα αυτά. Δεν είναι ακριβώς. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν. Και από ό,τι ξέρετε, έχει γίνει. Υπάρχει μια διαδικασία όπου παρακρατώνται στην τράπεζα από την επιχορήγηση της χώρας. Όχι, μισό λεπτό. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μάθει να ζει και να λειτουργεί με λιγότερα χρήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συγκυρίσουμε τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει κτίρια λιγότερο δαπανηρά. Μάλιστα. Σημαίνει να ρίξουμε τις δαπάνες σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Γιατί ακούστε, κύριε Χατζή, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι στους πολίτες και να τους ζητούμε την εμπιστοσύνη τους για να συγκυρίσουμε τα οικονομικά της χώρας, αν πρώτα δεν έχουμε συγκυρίσει το ίδιο μας το σπίτι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν από εκεί θα ξεκινήσω. Θα δεχόσαστε, ερώτημα είναι, δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη σας ή και των άλλων υποψηφίων, θα δεχόσαστε να έχετε χορηγούς, ιδιωτικές εταιρείες και να δημοσιοποιείτε από ποιους από αυτούς τους ιδιώτες, βιομηχάνους, εταιρείες, άλλες θέσεις, να παίρνετε χρήματα και να δημοσιοποιείτε
τα ονόματα αυτών των εταιρεών στο ελληνικό λαό. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα? Στις προτάσεις μου, που ασφαλώς θα διαβάσετε, φαντάζομαι, που έκανα για τη Νέα Δημοκρατία, λέω ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι θα δημοσιοποιούνται όλες οι χορηγίες μέχρι και για ένα ευρώ στο διαδίκτυο. Όχι, άλλο ρώτησα. Λέω για αν υπάρχουν χορηγίες από βιομηχανίες, από μεγάλους επιχειρηματίες, θα δεχόσαστε τέτοια χρήματα και δημοσίως να το λέτε στον ελληνικό λαό? Εμένα μου έδωσε αυτή η εταιρεία μόνο αυτά τα με λεφτά. Με την προϋπόθεση, ναι, όλα τα χρήματα να είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Ο κύριος Χατζής μου έδωσε ένα ευρώ. Δεν έχετε πρόβλημα? Ο κύριος Χατζής μου έδωσε 5 ευρώ. Δεν έχετε πρόβλημα ένας μεγάλος επιχειρηματίας να σας δώσει 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια? Δημόσια? Ναι, δημόσια. Τι... Απολύτως κανένα. Πρόβλημα, μάλιστα, ξέρετε πότε έχω? Μάλιστα. Όταν τα δίνουν κάτω το τραπέζι. Μάλιστα. Γιατί όταν τα δίνει κάποιος δημόσια, δεν μπορεί μετά. Έχει δεσμευθεί για την ανταλλαγή χάρη. Ναι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Αμερική. Κύριε Τζιτ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 ζι
Αλλά τη στιγμή που είναι δημόσιο, δεν μπορεί μετά να γίνονται ανταλλαγές χάρης. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Γίνονται προφανώς δωρεές, οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται και άρα γίνονται και χάρες. Και εκεί είναι ένα από τα προβλήματα της μεταπολίτευσης, κύριε Τζιτζικώστα, που θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι. Η εφημερίδα Μακεδονία, σε ανύποπτο χρόνο, κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως εσάς, ότι έκοψε και έραψε στα μέτρα της δικής σας υποψηφιότητας για να αναπληρώσετε τότε στη θέση του Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, διάταξη νόμου, φωτογραφική διάταξη, αυτό είναι με την οποία θα παρακαλέσω να με ακούσετε και να απαντήσετε. Έγραψε τότε η Μακεδονία ότι, και όντως έτσι έγινε, ότι ενώ μέχρι τότε είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι μόνο οι περιφερειακοί σύμβουλοι, με ειδική νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι και οι εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρχες. Έτσι. Και θεωρήθηκε από όλους ότι αυτό ήταν, είχε τη φωτογραφία σας. Μάλιστα. Διότι το μόνο θέμα αναπλήρωσης που υπήρχε ανοιχτό ήταν το θέμα της αναπλήρωσης Ψωμιάδη. Δεν υπήρχε άλλο ανάλογο θέμα σε ολόκληρη τη χώρα. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν αυτό όντως συνέβη έτσι, και μάλλον συνέβη έτσι, αυτή είναι μεγάλη αβάντα Σαμαρά προς εσάς. Δεν συνέβη έτσι. Πώς μπορέσατε εσείς μετά και πήγατε απέναντί του? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει συμβεί αυτό. Είναι ένας μύθος που καλλιεργήθηκε. Ένας μύθος από αυτούς που καλλιεργούνται όλο αυτό το διάστημα. Είστε βέβαιος ότι είναι μύθος αυτό? Μα εκτός αν μπορείτε να μου πείτε εσείς, όχι, πώς γίνεται, θα σας το πω, σε μια βουλή που έχει πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, επειδή έχω έρθει διαβασμένος, μάλιστα, έχω εδώ και μια δήλωση του κυρίου Παπαμιμίκου, ο οποίος δήλωσε, ο κύριος Τζιτζικώστας δεν έγινε περιφερειάρχης το Μάιο του 2014, αλλά δύο χρόνια πριν, με ειδική τροπολογία που ζητούσε επίμονα ο ίδιος. Έχω τη δήλωση του κυρίου Παπαμιμίκου εδώ μπροστά. Να γίνει εξηγήσει τι εννοεί, και το λέει αυτό ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς μου λέτε ότι είναι μύθος. Βεβαίως είναι μύθος. Πώς είναι μύθος? Είναι μύθος. Το λέει ο γραμματέας του κόμματός. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα λέγεται, έτσι λέει η πλευρά με η Μαράκη, ότι σας υποστηρίζει. Καλά, η πλευρά με η Μαράκη σας είπα, λέει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θα πει και τις επόμενες μέρες άλλα τόσα. Δεν με απασχολεί αυτό. Εδώ με απασχολεί. Θέλω να πω, ο κύριος Παπαμιμίκος δεν είναι ένα πρόσωπο που ανήκει στο περιβάλλον με η Μαράκη ή κάποιο απαντήσω άλλο υποψηφίο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και είχε δηλώσει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στην ΚΕΦΕ, ναι, ό,τι προτάσεις έκανα, ναι, απορρίφθηκαν. Είπα να μείνουν του δύο το χρεώνεται αυτό, είπα του κυρίου Παπαμιμίκου. Είπα να μείνουν 2 ευρώ, πήγαν στα 3. Δεν δέχτηκαν την πρότασή μου. Είπα να μείνουν ίδιες οι κάλπες, δεν έμειναν ίδιες οι κάλπες, μειώθηκαν. Γιατί εγώ θέλω να έρθει η κοινωνία να ψηφίσει, θέλω να έρθουν οι φίλοι της παράταξης, θέλω να έρθουν τα στελέχη και να τους διευκολύνουμε να έρθουν. Είπα να μην ψηφίζουν οι άνεργοι και οι νέοι άνθρωποι, ειδικές ομάδες πληθυσμού. Απορρίφθηκε. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνει οποιοδήποτε πριν μου πει ότι με στηρίζει ο ένας ή ο άλλος, να ξέρει τι λέει. Δεύτερον, στο θέμα της ρύθμισης, είναι ένας μύθος, κύριε Χατζηνικολάου, διότι όταν έγινε αυτή η ρύθμιση, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Πότε έγινε η ρύθμιση αυτή? Πριν το 2012 που εξελέγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
την πλειοψηφία την είχε. Το Πασόκ. Ακριβώς. Το οποίο Πασόκ τότε έκανε το εξής. Επειδή ο Καλλικράτης. Μήπως είχε... όμως ζήτησε ακούστε, ο κύριος Σαμαράς από το Πασόκ αυτή τη ρύθμιση. Ακούστε να σας πω τώρα. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να ευχηθούν. Μα εδώ λέει ο κύριος Παπαμίκος ότι το ζητούσατε εσείς και μάλιστα επίμονα. Κύριε Χατζηκολάου, εγώ το διαψεύδω. Ρωτήστε τον ίδιο τι ακριβώς εννοούσε. Το λέει εδώ, δεν χρειάζεται. Είναι φανερό τι εννοεί. Να σας το διαβάσω άλλη μία. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο κύριος Τζιτζικώστας με ειδική τροπολογία δεν που ζητούσε θέλετε... επίμονα ο ίδιος. Μάλιστα. Δεν θέλετε λοιπόν να ακούσετε. Πολύ θέλω να ακούσω. Ακούστε λοιπόν. Πείτε μου εσείς που ξέρετε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Υπήρχε άλλος τότε ο οποίος επρόκειτο να αναπληρώσει περιφερειάρχη. Μα... μόνο εσείς δεν ήσασταν. Τρία λεπτά να σας απαντήσω. Δεν ήσασταν μόνο εσείς. Ναι ή όχι. Δεν ήρθε λοιπόν μία τροπολογία η οποία διόρθωνε αυτό το λάθος. Γιατί ήταν λάθος. Δεν είχε προβλεφθεί στον Καλλικράτη σωστά. Ήρθε ένα νομοσχέδιο σκούπα που διόρθωνε λάθη τα οποία είχαν θέσει οι αιρετοί περιφερειάρχες στο Υπουργείο Εσωτερικών του Πασόκ εκείνης της εποχής και ζητούσαν τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Μέσα στις 250 αλλαγές ήταν και αυτή. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να είναι μια ρύθμιση η οποία έγινε για μένα και μάλιστα την εποχή. Μα σας ξαναλέω, ξανά. Οι περιφερειάρχες έχουμε ένα όργανο. Λέγεται Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Κύριε Τζιτζικώστα, υπήρχε άλλος εκεί που ευνοήθηκε από αυτή όλα... τη διάταξη. Δεν είναι απλό το ερώτημα. Σήμερα όχι, αλλά αύριο το πρωί, αν υπάρξει και ένωση μια θέση περιφερειάρχη, προφανώς θα χρησιμοποιηθεί και για εκεί. Θέλω να πω, όταν ήρθε δηλαδή, η διάταξη. Όταν διορθώνεται ένας νόμος, διορθώνεται για να εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά, πρώτη φορά τα ακούτε αυτό στην Ελλάδα. Όχι, δεν το ακούω. Τις φωτογραφικές διατάξεις. Δεν το ακούω πρώτη φορά, αλλά το αρνούμε ότι έγινε στην περίπτωση αυτή. Και σας ξαναλέω ότι το κοινοβούλιο. Πάντως, ο γραμματέας του κόμματός σας το δήλωσε. Μα γιατί δεν τον ρωτάτε τι ότι έγινε. Διότι το λέει, τι να ρωτήσω. Κατάλαβα τι λέει. Όταν κάποιος λέει κάτι πεντακάθαρα, δεν τον ξαναρωτώ. Και θα με πάρει και για χαζό. Κύριε το λέει ο άνθρωπος εδώ πολύ καθαρά. Όποιος θέλει. Λέει με ειδική τροπολογία που ζητούσε επίμονα ο ίδιος. Κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος θέλει. Μην μου λέτε να τον ξαναρωτήσω. Μα όποιος θέλει. Εσάς ρωτώ. Θέλει. Εγώ σας απαντώ. Είμαι μα εδώ. Δεν το λέει τώρα αυτό. Αυτό το είπε όταν δεν πήγατε στη Χαλκιδική. Θυμάστε τη φάση που βγήκε και σας είπε ο Παπαμιμίκος. Ότι κάνετε τζάμπα μαγκές. Βεβαίως τα θυμάμαι. Και ότι δεν μπορεί να βάζετε τον εαυτό σας πάνω από τον Σαμαρά και τον Καραμαλή και να ακυρώνετε τελευταία στιγμή τη συμμετοχή σας στην θυμάμαι. Εκδήλωση. Εγώ τα θυμάμαι. Ο κύριος Μημαράκης τα θυμάται αυτά. Γιατί μάλλον όχι, τα ξέχασε. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί δεν ισχυρίζεται ότι ο κύριος Παπαμίκος είναι πίσω από την υποψηφιότητά μου. Έτσι, κάτι τέτοιο ακούω. Αυτό ναι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν πώς γίνονται όλα. Έχετε όλα δίκιο γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Και να με βρίζει και να είναι πίσω από την υποψηφιότητά μου. Και να περνάνε τους νόμους για μένα, αλλά να κυβερνάει το Πασόκ. Και να είμαι ο κακός που τελικά είμαι όλο αντάρτης. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι ενοχλώ. Ενοχλεί το σύστημα των βολεμένων στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι από τις 23 του μηνός αλλάζουμε και ξαναμπαίνει φρέσκος αέρας. Ξαναμπαίνουν κύριε Τζιτζικώστα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο στην παράταξη. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάμε στις απόψεις σας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για να, κλείσω, σας λέω, για να κλείσω αυτό. Εσείς που ξέρετε καλό κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πώς γίνεται ο κύριος Σαμαράς να περνάει ή οποιοδήποτε κύριος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, να περνάει τροπολογίες με πλειοψηφία άλλου κόμματος στη Βουλή. Ε, καλά. Και μάλιστα, η συνεννόηση και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υπήρχε εκείνη την περίοδο. Σε, προσέξτε, και μάλιστα σε μία περίοδο... Από το 11, προσέξτε, Νοέμβριο του 11 συγκυβερνούσαν. Και μάλιστα, όταν όλα αυτά τα θέματα τα είχαν ζητήσει οι περιφερειάρχες να γίνουν διόρθωση στον πρώτο νόμο σκούπα, έτσι ονομάστηκε, που θα διόρθωνε όλες τις αδυναμίες του Καλλικράτη. Γιατί δεν διορθώθηκε μόνο αυτό. Διορθώθηκαν πάρα πολλές αδυναμίες που είχε ο Καλλικράτης, ο οποίος εφαρμοζόταν για πρώτη φορά τότε. Πάντως, αυτό έγινε, από ό,τι βλέπω εδώ, το 12. Πριν τι μήνα. Έγινε το 12. Γιατί από Νοέμβριο του 2011 είχαμε τη συγκυβέρνηση και με τον Καρατζαφέρη. Ναι, ναι. Το 2012 είχαμε εκλογές. Μάιο πρώτες και Ιούνιο δεύτερες. Έγινε εκλογές. Το 2012, θα σας πω τώρα και το 11 Τετάρτου του 2012. Είναι στη συγκυβέρνηση. Επομένως υπήρχε συνεργασία Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως.
Αυτό αναιρεί το επιχείρημά σας. Δεν αναιρεί, κύριε Χατζηνικολάου. Αφού υπήρχε συνεργασία Πασόκνοδο. Τι θα πει υπήρχε συνεργασία, σας λέω ότι ήταν αυτό που θα νόμος πει, ότι συνεργαζόταν. Που έφερε πακέτο όλες τις αλλαγές και τις στρεβλώσεις που είχε ο Καλλικράτης. Ναι, αλλά αυτή η διάταξη αφορούσε μόνο εσάς. Δεν αφορούσε μόνο εμένα εκείνη τη στιγμή, δεν αφορούσε κανέναν, διότι υπήρχε περιφερειάρχη στην Κεντρική Μακεδονία. Ήταν καταδικασμένος ο κύριος Ψωμιάδης τότε. Δεν είχε ανοίξει η συζήτηση για την πιθανότητα αντικατάστασής του. Εκτός αν κάποιοι δεν ήταν ξέρουν, τότε που μιλούσε για το Διονύση κάποιοι Ψωμιάδη, τον αδερφό του. Κάντε λάθος. Κάντε όχι, λάθος. Δεν κάνω λάθος. Εκτός αν κάποιος, μα έτσι είναι, όπως σας το λέω, εξέπεσε στις αρχές του 2013. Εκτός αν κάποιος ήξερε μέσα από τη δικαιοσύνη τι επρόκειτο να γίνει. Από εκεί είναι άρα τα προβλήματα. Δεν είχε βγει η υπόθεση Ψωμιάδη στον αέρα. Ναι, αλλά δεν υπήρχε απόφαση. Είχε βγει η υπόθεση. Επομένως, δεν χρειαζόταν να έχει inside information, εσωτερική πληροφόρηση. Δεν είχε κενωθεί η θέση του Περιφερειάρχη. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν τα αφήνουμε. Δεν αφήνω τίποτα αναπάντητο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι απόφαση μου. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Για να μου πείτε όλα όσα προσπαθείτε. Ο Καραμανλής στη συνάντησή σας ζήτησε να μην είστε υποψήφιο. Και γιατί. Τον Κώστα τον Καραμανλή έχουμε μία σχέση πολύ βαθιά, χρόνια, τον εκτιμώ και ποτέ μου δεν έχω δημοσιοποιήσει τις συζητήσεις που κάνω μαζί του. Καλά, έχει διαρρεύσει όμως αυτό πολύ έντονα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Πολύ έντονα. Λέω ότι το διαψεύδετε, ότι σας ζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο. Μου δεν έχω δημοσιοποιήσει τις συζητήσεις μου με τον Κώστα τον Καραμαλή. Και αυτό είναι αρχή μου. Όχι μόνο για τον Κώστα τον Καραμαλή, με τον όποιον πρώην πρωθυπουργό ή αρχηγό. Εγώ όταν επέλεξα. Το διαψεύδετε λοιπόν. Όταν αυτό αποφάσισα. Μα αν σας απαντήσω, μόλις ακυρώνω τον εαυτό μου που σας λέω ότι δεν δημοσιοποιώ τις συζητήσεις μου με τους πρώην αρχηγούς. Κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, αλλά αυτό έχει δημοσιευτεί ήδη. Δημοσιευτεί τι εννοείται, έχει κάνει ανακοίνωση κάποιος. Έχει δημοσιευτεί. Θα μου ζητάτε να σχολιάσω το ρεπορτάζ. Ναι, ακριβώς. Σας απαντώ. Γιατί λοιπόν κακό είναι. Είναι συνήθις. Αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, να τη συζητήσουμε. Ανακοίνωση δεν υπάρχει, ωραία, όχι. Σας λέω λοιπόν ότι όταν αποφάσισα να θέσω την υποψηφιότητά μου για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, ως όφυλα και ως αισθανόμουνα, ενημέρωσα και τους τρεις πρώην πρόεδρους του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μητσοτάκη, και τον εν ενεργεία μεταβατικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς, τι κλίμα εισπράξατε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν σας βάζω στο να μου πείτε διαλόγους με τον καθένα. Γενικά τι κλίμα εισπράξατε? Το κλίμα που εισπράττω στην κοινωνία είναι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Και μάλιστα βλέπω ότι απασχολεί και πολλά συστήματα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί λέτε συνεχώς ότι είστε 38 ετών και αυτό όντως στην εποχή μας είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά φτάνει αυτό για να κερδίσει κάποιος ένα μεγάλο κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω καταλάβει αυτές οι αλλαγές που λέτε ότι θα τα αλλάξω όλα και θα τα αλλάξω όλα. Δεν έχω ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα αλλάξετε? Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολλά. Δεν με παρακολουθείτε και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Πιθανότατα γι' αυτό λοιπόν θα μου τα πείτε εσείς τώρα. Γιατί προηγούμενη συνάδελφος κοινοβουλευτικός συντάκτης μου λέει ότι η τροπολογία πέρασε μάλιστα με τη δεύτερη. Διότι στην πρώτη ψηφοφορία το ΠΑΣΟΚ δεν την ψήφισε. Υπήρξαν συνεννοήσεις και στη δεύτερη φορά πέρασε στη Βουλή. Μου το λέει συνάδελφος. Δεν το ξέρω. Λέει ότι στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε δεν ψηφίστηκε με άλλο και επανήλθε. Άρα δεν υπήρχε συμφωνία προφανώς. Και επανήλθε αφού υπήρξε συμφωνία. Ναι. Μου γράφει συνάδελφος. Λέει συνάδελφος. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα τη συνάδελφο. Εγώ κρίνω ότι οι περιφερειάρχες έθεσαν μια σειρά από διορθώσεις στον Καλλικράτη, οι οποίες και προχώρησαν. Και προχώρησαν με πλειοψηφία κοινοβουλίου ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Τώρα, τι θα αλλάξετε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία? Τις βαρονίες θα τις αλλάξετε? Τα πολιτικά ατζάκια θα τα γκρεμίσετε? Τι θα αλλάξετε, τι διαφορετικό λοιπόν, δηλαδή ακούστε, θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν πλην Γεωργιάδη, οι άλλοι τρεις υποψήφοι είστε όλοι τζάκια. Μα αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Από πολιτικά τζάκια. Ακούστε, ήταν το ο Μεϊμαράκης είναι και αυτός γιος παλιού υπουργού και βουλευτή. Και εσείς επίσης. Ο Μητσοτάκης είναι γιος παλιού πρωθυπουργού. Και εσείς είστε γιος παλιού υπουργού και βουλευτή. Μάλιστα. Όλοι γη κάποιον είμαστε. Αυτό λέω. Για όνομα του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα, το τζάκι δεν είναι μόνο το όνομα. Το τζάκι είναι και ένα σύστημα που δημιουργείται γύρω από μια ιστορία μιας οικογένειας. Και έπειτα, στη Νέα Δημοκρατία, το πρόβλημα είναι τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί. Εγώ δεν στέκομαι λοιπόν στο ερώτημα τζάκι ή μη τζάκι. Στέκομαι πιο πολύ στο ερώτημα στα συστήματα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τα τζάκια, πώς μπορούν αυτά να σπάσουν. Γιατί αυτά έχουν κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία καθυλωμένη. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία, κυρία Μακρύ, ανοιχτή ξανά στην κοινωνία. Όπου τα μέλη και τα στελέχη. Κύριε Τζιτζικώστα, πρακτικά. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Θα κάνω 2 συνδιασκέψεις το χρόνο.
όπου τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης θα συμμετέχουν προκειμένου να συναποφασίζουμε τις κεντρικές πολιτικές στρατηγικές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα χρησιμοποιώ, γιατί διαφωνώ με αυτή τη λογική, τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος μόνο όταν έχουμε εκλογές για να κάνουν τους εκλογικούς αντιπροσώπους ή για να κάνουν κινητοποιήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο ρόλος ενός στελέχους, ενός σύγχρονου κόμματος. Αντίθετα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει και άξια και ικανά στελέχη σε όλη την κοινωνία, σε όλο το φάσμα, θα τους αξιοποιήσω. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Δεύτερον, θα αναδεικνύονται υποψήφιοι βουλευτές το 50% του κάθε ψηφοδελτίου με τοπικές ψηφοφορίες σε κάθε νομό της χώρας. Για να μπορούν τα μέλη όχι να ψηφίζουν μόνο τον αρχηγό όταν προκύπτει θέμα. Θα κάνετε προκριματικές εκλογές δηλαδή για τα ψηφοδελτιά σας. Θα δώσω ρόλο στα στελέχη και τα μέλη της παράταξης. Θα σπάσω αυτή την καμαρίλα. Διότι αυτή η καμαρίλα είναι που έχει αποξενώσει τον κόσμο από την παράταξή μας και είναι που έχει οδηγήσει στο να χάσει η Νέα Δημοκρατία πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους μέσα σε λίγα χρόνια. Τόσο απλά. Οι δύο πρώην αρχηγοί θα έχουν ρόλο ή δεν θα έχουν ρόλο? Όλοι όσοι έχουν, είχαν εμπειρία και έχουν σήμερα εμπειρία σε αυτή την παράταξη θα έχουν σημαντικό ρόλο και αναβαθμισμένο μάλιστα. Διότι πιστεύω ότι είναι προτέρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει στους κόλπους της 2 πρώην πρωθυπουργούς εντός Βουλής και έναν εκτός, υπουργούς εξωτερικών εντός Βουλής και εκτός, και θα συστήσω ένα όργανο συμβουλευτικό για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο θα μετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρώην υπουργοί εξωτερικών της παράταξης. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Χατζηνικόλαο. Παρακαλώ. Ναι, αν μου επιτρέπετε όμως να φύγω λίγο από την Νέα Δημοκρατία, να πάω σε μια θέση. Πού θα πάτε? Όχι, θα πάω σε μια καθαρά πολιτική ερώτηση. Δηλαδή, πέραν από το εσωτερικό του κόμματος. Εγώ νομίζω ούτως ή άλλως ότι πρέπει τώρα να αρχίσουμε να διερευνούμε τις πολιτικές θέσεις θέσεις. Πάμε, ναι. Και να μιλήσουμε και για την κυβέρνηση, να μιλήσουμε για την πορεία της χώρας, να μιλήσουμε δηλαδή. Αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα ευθέως να μου απαντήσετε, επειδή είναι και εκλέγεστε και στη Μακεδονία και είστε εκεί περιφερειάρχης, ποια είναι η άποψή σας, μάλλον όχι η άποψή σας, ποια είναι η θέση σας για τις κουριές. Και αν εσείς αύριο βρεθείτε στη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας, ποια θέση θα πάρετε σε αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ταλανίσει πάρα πολύ και την περιοχή και την Ελλάδα? Η θέση μου είναι γνωστή και θα την επαναλάβω με μεγάλη χαρά. Έχω πει ότι είμαι υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων, αρκεί αυτές να μην θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Εφόσον τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί γι' αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα θέμα με την επένδυση στις κουριές. Μόνο τα δικαστήρια πιστεύετε, κύριε Τζιτζικώστα, είναι αρμόδια να αποφασίσουν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον? Δεν είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και βεβαίως να κάνουν συγκεκριμένες μελέτες για να μην υπάρχει πρόβλημα? Ασφαλώς. Πιστεύετε λοιπόν και γι' αυτό ως περιφέρεια εμείς. Θα στηριχτείτε, αν μου επιτρέπετε, μόνο σε δικαστικές αποφάσεις ή ο ίδιος θα χρειαστεί να ξαναδιερευνήσετε το θέμα? Αυτό είναι το. Ως περιφέρεια, όλο το προηγούμενο διάστημα κάναμε ασφιχτικούς ελέγχους στις κουριές προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που σας είπα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Από εκεί πέρα όμως, επειδή έγιναν και προσφυγές στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη απεφάνθη και άρα αυτή η επένδυση θα προχωρήσει κανονικά. Αυτό που μας είπατε τώρα και σε συνδυασμό με το προηγούμενο. Να μείνουμε στο θέμα των επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Εκεί θα μείνω. Ναι. Ναι, γιατί έχω και εγώ ερώτημα. Όχι, δεν πάω παρακάτω σε αυτό. Θέλω να το πω, Νίκο, ότι θέλω να πω ότι σε αυτό που μας πει νωρίτερα ότι θα μπορεί να δέχεται και δωρεές η Νέα Δημοκρατία από επιχειρηματίες και να το λέει δημόσια. Αυτό που λέει τώρα για τις κουριές, το ερώτημά μου είναι σε ποια βάση, ποια είναι η πολιτική σας βάση που στηρίζετε τις ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα και ποια είναι η άποψή σας για τον ιδιωτικό τομέα και σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι πολιτικά πρέπει να κινηθείτε για την αναβάθμισή του. Πέρα από το γενικό λόγο, αν μου επιτρέπετε, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Όχι, το όχι, αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά δεν μας έχει πιστευτεί. Ξεκάθαρα λοιπόν σας λέω. Έχει κολλήσει τον κόμβο κηφισίας. Ξεκάθαρα σας λέω. Ναι, αυτό μόλις που είπατε είναι αυτό που εννοώ όταν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία παρέκκλινε της ιδεολογίας της. Κολλήσαμε στον κόμβο κηφισίας. Αυτό εννοώ. Λέω λοιπόν, είμαι σαφώς υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Πιστεύω σε ένα κράτος που δεν κάνει τον επιχειρηματία. Πιστεύω σε ένα κράτος που βάζει τους κανόνες, επιτηρεί τους κανόνες, ότι λειτουργεί σωστά η όλη διαδικασία, αλλά δεν κάνει τον επιχειρηματία, κύριε Χατζή. Ξεκάθαρα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να πουληθεί, κύριε Τζιτζικώστα. Κυρία Μακρύ, αυτό είναι άλλη μία στρέβλωση των ημερών. Με πρόλαβε διάφορα. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση και χαίρομαι που την κάνει, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίζονται αυτά. Γιατί ξέρετε, επειδή όπως σας είπα προηγουμένως,
δέχομαι επίθεση από δύο συγκεκριμένα συστήματα εντός και εκτός παράταξής μου, ακόμη και φράσεις μου απομονώνουν προκειμένου να με παρουσιάσουν ως κρατικιστή. Έχω πει λοιπόν για το λιμάνι. Όχι μόνο αυτό. Να σας πω εγώ, λένε στο διαδίκτυο ότι είναι ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Μα... όχι ο αντιτσίπρας, ο νέος Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται αντιτσίπρα, ούτε Τσίπρα φυσικά. Χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο. Έναν άνθρωπο που δεν θα έχει τις ιδεολειψίες που έχει ο κύριος Τσίπρας και φυσικά την ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Για να σας απαντήσω τώρα για τον ΟΛΘ, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να μπει στρατηγικός επενδυτής, ιδιώτης, να γίνει παραχώρηση του λιμένος και των δραστηριοτήτων του ακριβώς στα πρότυπα που είναι σήμερα το λιμάνι του Πειραιά και η Κόσκο. Δεν κατάλαβα πού ακριβώς. Επομένως, η θέση σας είναι η παραταξιακή θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πού ακριβώς προκύπτει λοιπόν ότι εγώ είμαι κατά των ιδιωτικοποιήσεων? Αυτό θα ήθελα κάποιος να μου το εξηγήσει. Ίσως είναι, σας ξαναλέω. Εγώ ξέρετε τι θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Στο πλαίσιο αυτής προσπάθειας να δημιουργηθεί. Ξέρετε τι θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Τελικά εσείς τι είστε τώρα, αντιμνημονιακός ή αντιμνημονιακός? Και δεν σας το ρωτώ. Να την κάνουμε την ερώτηση πιο πονηρή. Και δεν σας το ρωτώ. Θα ψηφίζατε το τρίτο μνημόνιο? Αν ήσασταν στη θέση του Μεϊμαράκη, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι. Το κανόν Ιουνίου. Μα τι θα κάνει, θα άφηνε τη χώρα μου να θα το ψηφίζετε? Να γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι, ναι, κύριε. Γιατί παλιότερα υπερηφανευόσασταν ότι δεν έχετε ψηφίσει μνημόνια. Και να το διαβάσω, να το ακούσω μόνο διαβάσεις. Στο ΚΡΑΣ, συνέντευξή σας 21/3/14, υποθέτω παραμονές των περιφερειακών εκλογών πέρσι. Σας θυμίζω λοιπόν, λέτε στο δημοσιογράφο, ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ κανένα μνημόνιο. Είναι και πιστεύω ότι δεν έχει και κανένα νόημα να μεταφέρουμε τα προβλήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής στην αυτοδιοίκηση. Για τα μνημόνια ας απαντήσουν οι βουλευτές. Ας απαντήσουν και για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με κυρίαρχα την ανεργία, τη φτώχεια και τα λουκέτα. Άρα λοιπόν, εσείς τι λέτε εδώ, ότι εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα πλούτος μνημόνιο, πηγαίνετε και ρωτήστε αυτούς που τα ψηφίσαν και φέραν αυτές τις συνέπειες. Άρα εσείς τι λέτε τώρα, ότι θα το ψηφίζατε το καλοκαίρι? Μισό λεπτάκι. Με ρωτήσατε για το τρίτο μνημόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί το δεύτερο έχει μεγάλη διαφορά. Τις ίδιες συνέπειες δεν έχουν. Έχει κανείς καμία διαφωνία ότι η χώρα μας πήρε την κατηφόρα από τη στιγμή που μπήκε σε αυτό το χορό των μνημονίων επί Γιώργου Παπανδρέου? Και ρωτώ εσάς, κυρία Μακρύ. Τι λέτε? Λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι το τρίτο μνημόνιο και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο ίδια χάλια. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Ένα λεπτό. Τι εννοείται μην τα βάζουμε όλα μαζί? Ένα λεπτό. Κυρία Μακρύ. Συνέπειες για το πρώτο, συνέπειες για το δεύτερο, συνέπειες για το τρίτο. Έχουν όλα. Αλλά είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του πρώτου, άλλο του δεύτερου που ήρθε να διορθώσει κάποια από το πρώτο και άλλα του τρίτου που ήρθε τώρα, το οποίο είναι το χειρότερο μνημόνιο, είναι γεμάτο ιδεολειψίες. Δηλαδή το μνημόνια... καλό μνημόνιο είναι αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λέτε. Ήταν κακό το πρώτο μνημόνιο και το τρίτο μνημόνιο. Είναι ένα το δεύτερο μνημόνιο, ήταν αριστούργημα. Το οποίο τουλάχιστον είχε 50% 55 περικοπές δαπανών και το υπόλοιπο ήταν μεταρρυθμίσεις. Αλλά εσείς τώρα μόλις είπατε ότι θα ψηφίσετε τώρα, και το τρίτο. Ενώ τώρα έχουμε ένα μνημόνιο το οποίο στηρίζεται κατά 90% σε φόρους και οι μεταρρυθμίσεις είναι μόλις το 10%. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου μνημονίου. Αλλά για το τρίτο μνημόνιο που με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, να σας απαντήσω ξεκάθαρα ότι δεν θα άφηνα τη χώρα μου να κινδυνεύσει να βγει από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα ασφαλώς και η Νέα Δημοκρατία έπρεξε το σωστό. Αλλά είναι άλλο αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το πιστόλι στον κρόταφο και ενώ κατέρεε μια κυβέρνηση. Αφήστε τώρα αυτή η έκφραση της κυρίας Τζάκρη με το πιστόλι στον κρόταφο. Τι με το πιστόλι στον κρόταφο? Συγγνώμη, κύριε, δεν παρακαλούσε επί 6 μήνες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλούσαν επί 6 μήνες τον Τσίπρα να κάνει το συμβιβασμό? Ναι, ποιον συμβιβασμό? Το συμβιβασμό με τους, που δεν θα μας οδηγούσε. Με τους δανειστές. Ένα συμβιβασμό που ποιο δεν θα μας οδηγούσε. Στον κρόταφο. Κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ένα συμβιβασμό. Όχι, ένα λεπτό τώρα. Γιατί και ο Πρωθυπουργός λέει ότι εκείνος το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο. Ένα συμβιβασμό. Και λέει μάλιστα ότι το πιστόλι το κράταγε μαζί με τους δανειστές η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι τους χαρακτήριζε τρόικα εσωτερικού. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορεί και οι δύο ιστορίες να ισχύουν. Ισχύει μία ιστορία. Και η ιστορία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν μία απαράδεκτη διαπραγμάτευση, η οποία κράτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά οδήγησε, όχι σε καλύτερο, αλλά στο χειρότερο μνημόνιο που έχει γνωρίσει ποτέ η Ελλάδα. Να σας ρωτήσω και κάτι. Σήμερα, ένα λεπτό. Αν γίνεται αρχηγός. Ένα λεπτό. Ακούστε και λίγο. Η κυβέρνηση πάμε, βρεθεί να σας σε δυσκολία. Κύριε, να σας απαντήσω. Και η κυβέρνηση μη βρεθεί βιάζει, σε δυσκολία. Θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ακούστε με λίγο. Σας λέω λοιπόν ότι
Το μνημόνιο αυτό, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας και όλη αυτή η διαπραγμάτευση την οποία έκανε με τις ιδεολειψίες και την ανικανότητα που τους χαρακτηρίζει, οδήγησε την Ελλάδα στο να χρεωθεί επιπλέον 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτόν τον λογαριασμό πληρώνουν τώρα οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα όμως, είναι άλλο υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε σε μια κυβέρνηση που κατέρεε και που θα βρισκόμασταν εκτός Ευρώπης και ήταν προφανές ότι εκεί πήγαινε η κατάσταση και είναι διαφορετικό το αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να υποστηρίζει νόμους οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί με την ιδεολογία μας. Ερώτηση. Και εκεί πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Αν το επόμενο διάστημα. Σενάριο, αλλά σενάριο που είναι μέσα, πρέπει να είναι μέσα στη σκέψη όλων μας. Αν η κυβέρνηση δυσκολευτεί και δεν τα βγάζει πέρα. Έχει 154,5 βουλευτές που λέω κι εγώ. Στο μισό βάζω τον Νικολόπουλο που σε άλλα ψηφίζει, σε άλλα δεν ψηφίζει. Και έρθει ο Τσίπρας και σας πει, εκλέγεστε εσείς αρχηγός, κύριε Τζιτζικώστα, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση μαζί. Τι θα του πείτε, όχι? Βεβαίως θα του πω όχι. Όχι. Με τον κύριο Τσίπρα, και τι θα γίνει η χώρα? Με τον κύριο Τσίπρα κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Επομένως, στο πώς εσείς, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα επομένως, πράγματα. Επομένως, εσείς δεν είστε ανοιχτός σε συνεργασία. Δεν είμαι ανοιχτός σε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, πρωθυπουργό. Αν θέλει να καθίσουμε κάτω. Εάν με ένα τρίτο πρωθυπουργό. Εκεί θα πρέπει να δούμε τις προγραμματικές θέσεις. Αυτό το συζητάτε. Επομένως. Και αν συμφωνούν, προσέξτε όμως. Αυτό το συζητάτε. Συζητώ, αλλά πώς. Όχι μόνο εάν υπάρξει συμφωνία στην οικονομία, αν υπάρξει μια σειρά θεμάτων τα οποία θα συμφωνήσουμε στην παιδεία, την υγεία, παντού. Αν υπάρξει λοιπόν ένα πλαίσιο στο οποίο θα συμφωνήσουν και θα επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα, να καθίσουμε να μιλήσουμε για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού στο μέλλον και αν χρειαστεί. Από εκεί πέρα όμως, ασφαλώς αντιλαμβάνεστε, όχι με αυτά τα πρόσωπα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Μου στέλνει εδώ ένας βουλευτής, ο οποίος δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι βουλευτής άλλου κόμματος. Μου λέει ότι στο άρθρο 17, παράγραφο 5 του κανονισμού, ομολογώ ότι εγώ δεν το ήξερα, της Βουλής, λέει ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων δεν αναπληρώνονται σε θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και ως γνωστόν, μόνο βουλευτής κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μάλιστα. Αυτό που ρωτήσαμε στην αρχή, ότι ποιος θα είναι ο αρχηγός. Άρα μόνο βουλευτής μου γράφει. Άρα μου γράφει. Μόνο βουλευτής μπορεί να είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Γι' αυτό θα υπάρχει ο αντιπρόεδρος. Μα δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Δεν γίνεται αυτό. Κοινοβουλευτικός. Τι ακριβώς. Πού ακριβώς συγκρούεται αυτό που σας είπα. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή τον αντιπρόεδρο, μάλλον τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο υποχρεούστε να έχετε ως κόμμα. Λέτε εσείς, κύριε Χατζηγιάννη, τι θα λέω. Δεν είναι αυτό. Μα τώρα δεν, η Βουλή δεν λειτουργεί με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε. Όχι, αλλά ούτε με τις απόψεις του καθενός. Δεν μπορεί η Βουλή να κατευθύνει στα ιστορικά των κομμάτων. Με συγχωρείτε, κύριε Τζικώστα. Με συγχωρείτε, γίνεται προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Και πρέπει να μιλήσει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει? Ο αντιπρόεδρος της αυτός, Νέας λοιπόν, Δημοκρατίας αυτόν τον θα μιλήσει που... στην προημερησία. Άρα τον πρόεδρο που πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική ομάδα τον βαφτίζεται αντιπρόεδρο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό. Αυτό. Το λύσαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το έχουμε πει νομίζω πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αντί για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, η Νέα Δημοκρατία, λέει ο κ. Τζιμπάστας, θα έχει αντιπρόεδρο. Θα έχει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν έχετε ευθύνη. Αν μου επιτρέπετε να πείτε ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο, για να ξέρει και ο κόσμος. Ξαναγυρνάμε στα ίδια και όχι, με συγχωρείτε, γιατί εδώ... συζητήσουμε. Με συγχωρείτε. Δεν θέλετε να... Αν θέλετε να θέσω το ερώτημα, αν όχι, δεν πειράζει. Σας ακούω. Ωραία. Λέω λοιπόν. Ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει την επόμενη Κυριακή είναι προφανές ότι θέλει να μάθει ποιος θα σας αντικαθιστά στη Βουλή. Γιατί θα ψηφίσει εσάς και θα είναι κάποιος άλλος που θα μιλάει στο Κοινοβούλιο. Τι πιο ξεκάθαρο ποιος θα είναι? Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι. Ποιος θα είναι? Θα στραφώ πρώτα. Ξέρετε γιατί υπάρχει. Υποψηφίους μου. Όχι. Γιατί θέλω κύριε να συμπορήσω η αγωνία. Η αγωνία αυτή υπάρχει. Λεπτό, γιατί εσείς μέχρι το 19 δεν μπορείτε να είστε υποψήφιος βουλευτής. Εδώ θα έχουμε εξελίξει στους επόμενους μήνες, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό και ξέρετε λέω. Πολύ καλά. Σκεφτείτε λοιπόν, ξέρετε αν γίνουν προώρες εκλογές, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μείνετε για 4 χρόνια εκτός Βουλής. Η Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και στον Πρωθυπουργό δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο. Ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στη Βουλή, μιλάει κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Για το διάστημα μέχρι τις εκλογές, κύριε Χατζή, αυτό που σας είπα προηγουμένως και θέλω να το επαναλάβω, είναι ότι στις 23 του μηνός, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Μα ακούστε αυτό, το όμως αυτό. Με επαναλαμβάνετε το ίδιο. Το είπα, δεν το ακούσατε.
Γιατί με ξαναρωτήσατε. Εντάξει, με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν. Εγώ άλλο θα είναι, θα στραφώ πρώτα στους ανθρώπους που. Ο Τσίπρας θα δεχθεί να συνομιλεί με έναν αντιπρόεδρο στη Βουλή. Αυτό είναι το θα είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο. Δεν θα είναι, λέει ο κύριος. Είναι, τι δεν λέει. Ο κύριος Τζιτζικώστας λέει θα είναι. Ότι δεν θα είναι. Μα πώς γίνεται αυτό να μην είναι. Θέλει να έχει τη δική του ανάγνωση. Είναι δικαίωμά του. Μα αυτός δεν θα είναι ο αρχηγός. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι αν ο Πρωθυπουργός. Αλλά μπορείτε να κάνετε. Αν ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο. Και υπάρχει και δεδικασμένο για αυτό που σας λέω. Ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος. Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο. Γιατί τι είναι. Έχουμε δικτατορία στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι. Θα το υπάρχει, κάνει, αλλά θα λέει συνέχεια ότι μιλάει με αντιπρόσωπο. Κυρία, φαντάζομαι ότι πολιτικά θα μακρύ, το χρησιμοποιήσει και τις δικό στα τώρα. Ξέρετε πόσες φορές έχει λείψει αρχηγός αντιπολίτευσης και τον αναπλήρωσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν απήντησε ο Πρωθυπουργός τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ειδικά τώρα που θα υπάρχει αντιπρόεδρος κόμματος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την κοινοβουλευτική παρουσία. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία θα βγει από αυτό ενδυναμωμένη, διότι θα έχει στη Βουλή έναν άνθρωπο ο οποίος θα απαντάει στον κύριο Τσίπρα. Και θα υπάρχει ένας άνθρωπος, ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος θα βρίσκεται στην κοινωνία και θα δίνει τη μάχη ακριβώς εκεί που τη χάσαμε. Γιατί ξαναλέω, δεν τη χάσαμε στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πλεονέκτημα. Ναι, κύριε Τζιτζικώστα, όμως αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει μόνο στη Βουλή. Δεν υπάρχει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκεί. Είναι θεσμικό, αυτό καταλαβαίνετε. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν το. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Αντιλαμβάνομαι. Συγγνώμη, δηλαδή. Εντάξει, το επιμένω, αλλά εντάξει. Ναι, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να αντιληφθεί κάποιος ότι αυτές οι αλλαγές. Πάντως, είναι... εξωκοινοβουλευτικό αρχηγό μετά το 1974 είχε μόνο το ΚΚΕ και αυτό για μικρό διάστημα. Κύριος Τσίπρας ήταν αρχηγός. Για μικρό διάστημα. Όπου υπήρχε η ιδιορυθμία. Να είναι ο κύριος Κουτσούμπας αρχηγός και να είναι και για μικρό διάστημα και ο κύριος Τσίπρας. Θα μπορούσε να εκλεγεί, κύριε Τζιτζικώστα. Εσείς έχετε μέχρι το 19 αυτό το πρόβλημα. Με την κυρία Παπαρίγα τον κουτσούμπας. Αλλά πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, ήταν η κυρία Παπαρίγα. Να σας απαντήσω. Ο κύριος Τσίπρας επίσης ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής. Δεν ήταν βουλευτής. Του πήγε άσχημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Στην αρχή, ναι, έχετε δίκιο. Ήταν εκτός Βουλής. Και προσέξτε και κάτι ακόμα. Αλλά βέβαια δεν έχει την ίδια, δεν έχει την ίδια παράδοση, κοινοβουλευτική παράδοση. Ακούστε τώρα, μιας και μιλάτε με την για την κοινοβουλευτική παράδοση. Θα σας πω κάτι. Θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να φοβόμαστε τις αλλαγές. Αν όλα μας πηγαίνανε τέλεια σε αυτή τη χώρα, θα σας έλεγα πράγματι, ας μην αλλάξουμε τίποτα. Αλλά εδώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ λοιπόν φέρνω μια αλλαγή. Η οποία αλλαγή σήμερα λειτουργεί σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Στη γειτονική μας Ιταλία, όπου ο Ματέο Ρέντσι ήταν δήμαρχος, εξελέγει εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός του κόμματος, σήμερα είναι εξωκοινοβουλευτικός πρωθυπουργός. Είδατε εσείς η Ιταλία να έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Όχι. Στη Γερμανία έχετε την αίσθηση ότι η κυρία Μέρκελ βρίσκεται πάντα στο κοινοβούλιο. Άλλος απαντάει. Εμφανίζεται όταν κρίνει η ίδια. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έκανα μια θεσμική πρόταση προχθές από τις ΣΕΡΕΣ. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του συντάγματος που θα έρθει, που μιλάω για την κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών, των προνομίων, μιλάω για θητεία του Πρωθυπουργού. Μέχρι 8 χρόνια το διάβασα. Μιλάω για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό και με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Αυτό δεν θα αλλάξει ουσιαστικά το πολίτευμα. Όχι, γιατί μιλάμε μόνο για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα εξωτερικών θεμάτων. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ νομοθετικής εξουσίας και εκτελεστικής. Τι εννοώ, ο βουλευτής. Να είναι βουλευτής και ο υπουργός, να μην μπορούν να τα συγχαίουμε αυτά τα πράγματα. Σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία έρχεται αυτό που σας λέω και εγώ. Γιατί πρέπει ο πρωθυπουργός να είναι βουλευτής, έχουμε αναρωτηθεί. Όχι, κύριε Τζιτζικώστα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα μόνο. Αν μου επιτρέπετε, το άρθρο 20 του κανονισμού της Βουλής ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως και έχει και συγκεκριμένα προνόμια. Για να μπορεί να είναι στη Βουλή και να συζητάει αυτός ο αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Θα δυστυχώς, είναι ο αντιπρόεδρος μας, ο οποίος... Άρα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι ο αντιπρόεδρος. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο αντιπρόεδρος. Είναι ο αρχηγός... Πώς γίνεται αυτό. Μα έτσι είναι, κύριε Χατζητός. Πάντως εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα που δεν του το έχουμε δείξει. Μα είναι το άρθρο 20... Ότι αν για παράδειγμα διαλέξει τον δεύτερο της εκλογής και ο δεύτερος είναι ο Μεϊμαράκης, εδώ μας τον βγάλατε άχρηστο πριν. Ότι αυτός δεν τα κατάφερε. Ότι δεν τα κατάφερε με τον. Ότι θα δούμε το αποτέλεσμα. Πώς θα είναι δεύτερο.
Συγγνώμη, κύριε Τζιτζικώστα, αν διαλέξετε από τους αντιπάλους σας, θα προσπεράσετε το δεύτερο και θα πάτε στον τρίτο ή στον τέταρτο. Καλά, εντάξει, κοιτάξτε. Ρωτώ. Είναι μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει τον αντιπρόεδρο. Ότι έχασε, ότι είναι επιλογή ήττας. Καταρχήν είναι άξιος κοινοβουλευτικός, έτσι. Εξαιρετικός κοινοβουλευτικός ο κύριος Μημαράκης. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και είπα. Σε αντίθεση με αυτά που μας είπατε πριν. Το αντίθετο. Ποια αντίθεση. Σας είπα ότι ο κύριος Μημαράκης. Ότι δεν μπόρεσε να απαντήσει στον Τσίπρα ότι στη Βουλή το καλοκαίρι. Να ακούσετε το επιχείρημά μου. Σας έλεγα ότι ο κύριος Μημαράκης απαντάει και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο κοινοβούλιο ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μα δεν χάσαμε από αυτό. Χάσαμε στην κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου. Πώς να το κάνουμε. Είναι ένας πολύ καλός κοινοβουλευτικός. Από εκεί πέρα όμως. Η κοινωνία πού σας βλέπει δεν και μπορώ. Χάνεται. Στη δεν Βουλή σας βλέπει, βλέπει στη Βουλή. Όχι. Δηλαδή στο κανάλι της Βουλής. Πού σας βλέπει. Στην πρακτική μας. Δεν σας βλέπει στη Βουλή. Στην καθημερινή μας πρακτική. Δεν σας βλέπει στην κυβέρνηση. Πού σας βλέπει. Ακριβώς. Μας βλέπει λοιπόν στο πώς λειτουργούμε. Ως κόμμα στην αντιπολίτευση. Και ως κυβέρνηση όταν είμαστε κυβέρνηση. Εσείς λοιπόν μου είπατε πριν ότι η κυβέρνηση παρέδωσε καλύτερη Ελλάδα. Σε σχέση με την αυτή με που πολλά παρέλαβε. Λάθη όμως, διότι παρακλίναμε από την ιδεολογία μας. Αλλά παρόλα αυτά. Παρέκλεινε ο Σαμαράς από την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Παρέκλειναν οι κυβερνήσεις μας από την ιδεολογία μας. Η κυβέρνηση Σαμαρά παρέκλεινε την ιδεολογία. Δεν προχωρήσαμε τις μεταρρυθμίσεις όσο ποια? Θα έπρεπε. Πείτε μία μεταρρύθμιση. Κατά την άποψή μου, υπήρξε μεταρρυθμιστική κόπωση. Ποια μεταρρύθμιση. Ιδιωτικοποίησης. Αργήσανε πάρα πολύ. Μεταρρυθμίσεις το κράτος. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος των οριζόντιων απολύσεων που προχωρήσαμε. Γιατί να μην προχωρήσει η αξιολόγηση. Σας ρωτώ. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε με βάση την ιδεολογία μας να έχουν προχωρήσει και γρήγορα μάλιστα. Αυτά δεν έγιναν. Και αυτά ενόχλησαν τον κόσμο. Ο κόσμος από αυτά μας κρίνει. Από τις πράξεις μας. Όχι από το αν στη Βουλή λέμε την ωραία τάκα. Τώρα. Την ωραία τάκα, σας διαβεβαιώ, θα τη λέμε και στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα, σας είπα και πάλι για να μην υπάρχει καμία απορία, επειδή το Α και το Ω για μένα είναι η ενότητα, οι πρώτοι στους οποίους θα στραφώ για τις θέσεις αυτές είναι οι σημερινοί ανθυποψήφοι μου. Πάντως, φίλος από την Ιταλία μου στέλνει στο Twitter ότι ο Ρέντζι έχασε 50 βουλευτές και παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Του είπαν, αν θέλεις να ψηφίζουμε αυτά που λες, ας ήσουν εδώ να ψήφιζες μαζί μας. Και τον στηρίζει τώρα η νέα κεντροδεξιά του Αλφάνο. Είναι πρωθυπουργός. Ναι, η Ιταλία προχωράει, κύριε Χατζηνικολάου. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έρχομαι κάτι για να κάνεις ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί θα πάω στους συμπολίτες μας για να θέσουν ερωτήματα. Έχω και δύο ερωτήματα που έρχονται από το Twitter. Το ένα ρωτά ποια είναι η σχέση σας με τον Ντέος Βασιλιά. Σας έχουν κατηγορήσει. Τα έχετε διαβάσει ότι υποστηρίζεστε στη μάχη αυτή από τον Τέος Βασιλιά. Το κάνει και μόνος του. Ο κύριος Τζιτζικώστα, κύριε Τζιτζικώστα, ο κύριος Τζιτζικώστα είχε ένα σποτάκι, δεν ξέρω αν το είδες, στο διαδίκτυο, όπου έχει κάποιο συνεργάτη του και του κάνει διάφορες ερωτήσεις. Είναι πολύ ωραίο βέβαια σαν κόνσεπτ αυτό και του λέει είστε βασιλικός και λέτε εσείς εγώ γεννήθηκα και έχει λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια η ιστορία της χώρας ξέρετε. Δεν ξεκινά την ημέρα που γεννηθήκατε εσείς, αλλά έχει και παρελθόν. Κατά συνέπεια, θα ήταν χρήσιμο, μιας και το θέτουν πάρα πολύ αυτό, να μας πείτε, ας πούμε, τη γνώμη σας για το ρόλο αυτό του Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια. Νομίζω ότι αυτό το θέτουν και τώρα ομιλώ ως παλαιός πολιτικός συντάκτης, επειδή γνωρίζουν την παλαιά φιλία του πατρός Τζιτζικώστα, ναι, του βέβαια, ναι. με τον Κωνσταντίνο. Όχι, δεν είναι καλό. Και απλώς κάνουν μεταφορά. Μεταφορά. Δεν είναι καλό όμως ο ίδιος να δώσει μια απάντηση ξεκάθαρη. Την έχω ήδη δώσει και την επαναλαμβάνω. Όχι, λέω, αν ο ρόλος του Κωνσταντίνου, τη διάρκεια του Τέος Βασιλιά, στη διάρκεια της δικτατορίας, ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας, τι ρόλος ήταν αυτός, θετικός, αρνητικός, ουδέτερος, τι ήταν. Για να ξεκαθαρίσει η θέση σας. Νομίζω ότι η ιστορία το απέδειξε, κύριε Χατζή, κύριε Χατζή Νικολάου. Εσείς τι λέτε. Ξεκάθαρα σας λέω ότι έχω γεννηθεί το 1978. Είχαν λυθεί αυτά τα θέματα στην χώρα μας. Πριν καν, τότε. Πριν καν γεννηθώ, επομένως όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Δεν απαντάτε το ρόλο του όμως. Ποιος... Τι εννοείται, κύριε Χατζηδάκη. Πώς κρίνετε τον ιστορικό ρόλο του Τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου, αυτό.
Κοιτάξτε, επειδή σαφώς δεν είχατε γεννηθεί, αλλά η ιστορία υπήρχε όμως, την ξέρετε. Και για τον Κολοκοτρώνη. Ξέρετε για το σπίτι. Όχι, για τον Βασιλιά. Μπορούμε, αν θέλετε να πάμε για τον Κολοκοτρώνη δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχουμε κάνει μια συνταγματική συζήτηση. Εντάξει, δεν μια απαντήσω, ιστορική συζήτηση. Δεν έχουμε κάνει όμως μια συζήτηση για το μέλλον. Και εγώ είμαι εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, για να συζητήσουμε για το μέλλον. Παίζει ρόλο και αυτό τη παράταξή μου και τη χώρα μου. Έχουμε χρόνο. Παίζει γι' αυτό ρόλο. Αυτού του είδους οι διαχωρισμοί ανήκουν στην Ελλάδα οριστικά στο παρελθόν. Και μάλιστα ρωτάτε έναν άνθρωπο, ο οποίος σας είπε πριν από 10 λεπτά, ότι όχι μόνο πιστεύει στην προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά πάω και ένα βήμα παραπέρα και θέλω να ενδυναμώσω το ρόλο του Προέδρου με άμεση εκλογή από το λαό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επανέρχομαι με άλλο ένα ενοχλητικό ερώτημα. Είναι σήμερα βραδιά βασανιστήριων, κύριε Τζιτζικώστα. Θέλω να τα ακούσω όλα, γι' αυτό είμαι εδώ. Και μιλώ για την Χρυσή Αυγή και το πώς τη βλέπετε. Και αφορμή είναι το γεγονός ότι πριν από μερικά χρόνια είχατε καλέσει τους τοπικούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Και σηκώθηκε τώρα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και σηκώθηκε μεγάλος θόρυβος. Μικρή διακοπή, έρχονται πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, όχι από εμάς πια, τα δικά μας οδεύουν προς το τέλος, από τους συμπολίτες μας στο επόμενο μέρος της εκπομπής. ΟΤΕ και Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Την Κυριακή με τη Real News, Compact Disc Club, Radio Italia. Ό,τι καλύτερο από την ιταλική μουσική σκηνή σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, η Ρωμή της Κωνσταντινούπολης και η τελευταία αναλαμπή της ελληνικής κοινότητας. Ακόμη, ένας τυχερός αναγνώστης κερδίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο πόλης Peugeot 108 και άλλοι 10 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούργιο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται.
πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά, Κώστας Μακεδόνας. CD του αγαπημένου ερμηνευτή με 12 υπέροχα τραγούδια. Αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα. Δώσε μου πίσω την υπόλοιπη ζωή μου και σου υπόσχομαι πως δεν θα σ' αγαπώ. Μαζί η κυρία Dalloway της Virginia Woolf, το κορυφαίο μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που σκιαγραφεί την ανθρώπινη ψυχή. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται?